η συζήτηση. Λοιπόν, η ομάδα Πλατύπους είναι μια διεθνής πολιτική ομάδα που σκοπό έχει να φιλοξενήσει μια κριτική συζήτηση εντός της αριστεράς. Και γι' αυτό το λόγο επιδίδεται σε μια σειρά από δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η οργάνωση και διεξαγωγή συζητήσεων όπως αυτή εδώ, όπου γύρω από ένα θέμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τι είναι ο υπεριαλισμός και γιατί πρέπει να είμαστε εναντίον του, καλεί ομιλητές, ομιλήτριες από όλο το φάσμα της αριστεράς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και οι ομιλητές είναι από διαφορετικές πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες, όπως και μεμονωμένα άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Και σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι να προβληματικοποιήσουμε τις θέσεις της αριστεράς. Πρώτα απ' όλα να ακουστούν αυτές οι θέσεις, να καταλάβουμε τα κοινά τους, τις διαφορές τους και να προβληματικοποιήσουμε λίγο την κατάσταση στην οποία βιώνει σήμερα η αριστερά. Δεν θέλουμε κατά ανάγκη να βγάλουμε κάποια ενότητα ή να διχαστούμε. Θέλουμε να γίνει αυτό που λέμε μια κριτική συζήτηση. Πέρα από τις συζητήσεις αυτές, διοργανώνεται σε κάθε 2 εβδομάδες τώρα πλέον μια μαρξιστική ομάδα μελέτης, όπου βρισκόμαστε πάλι φέτος λόγω των περιστάσεων, γίνεται μέσω του Zoom, όπου βρισκόμαστε και συζητάμε διάφορα κείμενα και βιβλία από την ιστορία του μαρξισμού. Είναι ανοιχτή πάλι και αυτή, και η ομάδα μελέτης είναι ανοιχτή, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε μπορεί να την παρακολουθήσει. Επίσης, εκδίδουμε ένα διεθνές περιοδικό, το Platypus Review, το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο site μας, όπου και εκεί υπάρχουν άρθρα, κείμενα, συνεντεύξεις από διάφορους αριστερούς ακτιβιστές ή θεωρητικούς ανά την Ιφίλιο. Αυτά όσον αφορά τις δραστηριότητες του Πλατύποδα σε γενικές γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας παραπέμψω είτε στο site, είτε όποιος θέλει ας αφήσει κάποιο email ή να γίνει φίλος μας στο Facebook, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες μας. Λοιπόν, τώρα για τη σημερινή εκδήλωση και το θέμα της. Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα? Για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι το ζήτημα του υπεριαλισμού είναι αυτό που θα λέγαμε εισαγωγικά ένα αιώνιο θέμα. Δηλαδή είναι ένα θέμα γύρω από το οποίο υπάρχουν διαμάχες, ίντριγκες, διαφορετικές απόψεις και το οποίο συνεχίζει να κινεί το ενδιαφέρον. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι ότι ενώ για την δίκη της Χρυσής Αυγής υπήρχε μία σύμπνοια και ομόνοια γύρω από την νίκη αυτή την αντιφασιστική, αντιθέτως για γεγονότα όπως την κρίση στα ελληνοτουρκικά ή τις διαμάχες τις ενδοϊμπεριαλιστικές ή όπως αλλιώς θέλετε να τις πείτε, υπάρχει πολύ μεγάλη διχογνωμία, διαφορετικές απόψεις, οι οποίες πολλές φορές είναι πολύ αντιθετικές η μία με την άλλη. Οπότε θέλαμε να βγει όλος αυτός ο πλούτος των διαφορετικών απόψεων και να γίνει μια συζήτηση η οποία θα πατάει πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις. Όσον αφορά τη σύνδεση του πάνελ, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας με την σειρά, θα το πω με τη σειρά που θα ακουστούν, έτσι. Εκτός κι αν κάποιος ομιλητής θέλει να μιλήσει σε κάποια άλλη σειρά, οπότε κατανοητό απλά να το πει. Λοιπόν, με τη σειρά λοιπόν θα είναι πρώτος ο Νόντας ο Σκεφτούλης, είναι μέλος της αντιεξουσιαστικής κίνησης.
Είναι ο Γιάννης Ευσταθίου από την Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση. Είναι ο Δημήτρης Ομπελαντής, συγγραφέας και δικηγόρος. Και ο Στέφανος Χατζησάβας είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μαρξιστικό-Λενιστικό. Να πω λίγο δύο τελευταία λόγια για την δομή της εκδήλωσης. Επειδή ακριβώς είναι διαδικτυακή, θα παρακαλούσα οι ομιλητές μπορούν να πάσα στιγμή να μιλήσουν πατώντας απλά το μικροφωνάκι τους. Η ίδια δυνατότητα όμως δεν υπάρχει για το κοινό, γιατί αν όλοι παρενέβαιναν θα γινόταν λίγο μπάχαλο. Οπότε είτε σηκώνουν το χεράκι κάτω, άμα δείτε υπάρχει μια επιλογή που λέει raise hand, είτε στο chat, είτε καλύτερα εκεί που λέει Q&A, question and answer. Αν έχουν κάποια ερώτηση, μετά το τέλος των εισηγήσεων, θα παρακολούσα ή να τη γράψουν γραπτά ή να ζητήσουν το λόγο, να τους δοθεί ο λόγος να μιλήσουν και πάλι θα απενεργοποιήσω τη δυνατότητα να μιλάνε. Έτσι ώστε να δώσουμε χώρο στους ομιλητές να μιλήσουν, αλλά και σε όσους θέλουν να κάνουν ερώτηση, να την κάνουν σύντομα και να προχωράει η διαδικασία. Αυτά, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Καλή ακρόαση, ας ξεκινήσουμε με τον Όντα το Σκεφτούλη. Θα παρακαλούσα πάλι, αν δεν μιλάμε, να έχουμε τα μικρόφωνα μας κλειστά. Ευχαριστώ πολύ. Με ακούτε? Ακούγομαι τώρα? Ναι, μια χαρά. Λίγο πιο κοντά, αν μπορείς, σε παρακαλώ. Ναι. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να είμαι ο πρώτος που θα μιλήσω, διότι και η θεματολογία με κατατάσσει σε μια θέση πιο άβολη και το πάνελ, από κυρίως λόγω θεματολογίας. Διότι έχω μια περισσότερο αρνητική στάση γύρω από το θέμα αυτό. Ωστόσο, αν επιμένετε, συνεχίζω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο υπεριαλισμός είχε διατυπωθεί και πολύ σωστά ότι υπήρξε το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός δεν καθόρισε τη στρατηγική και την τακτική των πρώτων κομμουνιστικών επαναστάσεων. Ωστόσο, όμως, πήρε τη σειρά του, όπως πήρε και ο κομμουνισμός, ο οποίος γρήγορα αφέθηκε από τους φορείς του να αναδυθεί μέσα από τον υποδέστερο σοσιαλισμό του, ο οποίος στην πορεία τεμαχίζεται και αυτός και αφήνεται να αναδειχθεί ο σοσιαλισμός μέσα από τα λαϊκά μέτωπα, μέσα από τα εθνικά μέτωπα αργότερα και μέσα από το αντιπεριαλιστικό, μέσα από μια, αργότερα μια, μέσα από μια αντιπεριαλιστική ιδεολογία. Ο αντιπεριαλισμός ως ιδεολογία υπήρξε μια πάρα πολύ επιτυχημένη προοπτική και στρατηγική, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διευκόλυνε και τον αντιπεριαλιστικό αγώνα. Και όταν λέω αγώνα, εννοώ και τον αντιαπικιακό αγώνα, τα αντιπεριαλιστικά χτυπήματα, τα αντιπεριαλιστικά κινήματα, τα οποία διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο έδωναν μάχες νικηφόρες. Αυτό βέβαια ήταν και μια εποχή όπου δεν ματαιοπονούσανε, αντιθέτως υπήρχε ελπίδα και υπήρχε ο μεγάλος σύμμαχος. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι λοιπόν, οι στρατηγικές όλων των κομμουνιστικών κομμάτων, μη εξαιρουμένου και το ΚΚΕ, και από το ένατο συνέδριο κυρίως και μετά, είχε ως χαρακτήρα της επανάστασης το αντιπεριαλιστικό στάδιο, το λεγόμενο, το οποίο ήταν και μάλιστα ένα στάδιο ενιαίο προτσές με το σοσιαλισμό κλπ.
αυτό βέβαια ήταν μια παγκόσμια στρατηγική της κομμουνιστικής αριστεράς, η οποία έβλεπε να πλήττεται ο δυτικός κόσμος και ο δυτικός ιμπεριαλισμός με πολύ μεγάλες και ραγδαίες εξελίξεις και επιτυχίες. Ωστόσο όμως, ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, ο αντιυμπεριαλισμός γίνεται μια κρατική ιδεολογία, νομιμοποιώντας δικτατορικά κράτη. Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και εντείνονταν αυτή η διαδικασία, αποκαλύπτονταν δηλαδή ότι μέσα το άλοθη και το μανδύα του αντιυμπεριαλισμού κρύβονταν ολοκληρωτικά δικτατορικά καθεστώτα τα οποία στηρίζονταν στο στρατό και την αστυνομία. Κυρίως μετά το 1989, όπου επικράτησε γενικευμένη πολιτική ανομία ανάμεσα σε διάφορες δικτατορίες τριτοκοσμικές κλπ. Αποκαλύφθηκε η αντιυμπεριαλιστική φενάκη. Και γρήγορα βέβαια έγινε η στρατηγική της άκρας δεξιάς. Δηλαδή έγινε κατά κάποιο τρόπο της άκρας δεξιάς η στρατηγική, εκεί που είχε την αγημονία αριστερά, μεταβιβάστηκε η αγημονία αυτή στην άκρα δεξιά και ο αντιυμπεριαλισμός έγινε από ριζοσπαστική ανατρεπτική προοπτική κλεισίματος εθνοκρατισμού, εθνικισμού κλπ. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτούς που ακόμα έχουν αυτή την παραδοσιακή αφαίρεση του ιμπεριαλισμού και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και το γιατί ο αντιυμπεριαλισμός έγινε καταφύγιο πολιτικής ανεπάρκειας, να πούμε ότι ο ιμπεριαλισμός άλλαξε χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να ορίζουμε τον ιμπεριαλισμό με τους όρους με παραδοσιακούς όρους. Για παράδειγμα, ο γενικευμένος χρηματοοικονομικός ολοκληρωτισμός, δεσποτισμός, ο οποίος εισφόρεσε σε κάθε κύτταρο του πλανήτη, παράγει από μόνος του πολιτική. Δεν υπάρχει κράτος, συνασπισμός κρατών, δεν υπάρχει κυρίαρχη πολιτική, η οποία να παράγει έστω και ένα σημείο πολιτικής παρέμβασης. Εξαντλούνται στη διαχειρισιμότητα και κυβερνησιμότητα μιας διαχείρισης της αυτού του χρηματοοικονομικού ολοκληρωτισμού. Επειδή μιλάμε με οικονομικούς όρους, γιατί ο ιμπεριαλισμός, πέρα από τις οικονομικές του, το οικονομικό του background, έχει ας πούμε και μεγάλο νόημα και ενδιαφέρον για την αναπαραγωγή των σχέσεων κυριαρχίας καθεαυτής. Νόημα καθεαυτό, εν πάση περιπτώσει. Και πολλές φορές προκρίνεται αυτό παρά το υποκρυπτόμενο οικονομικό συμφέρον που πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει καν. Έτσι λοιπόν, ζώντας ένα ιδιότυπο ολοκληρωτισμό, η σύγκρουση ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό και τον αντιυμπεριαλισμό είναι κοινή νοήματος, διότι ο ιμπεριαλισμός βρίσκεται αλλού. Έχει αλλάξει σημείο σύγκρουσης, με αποτέλεσμα οι αντιυμπεριαλιστές και οι αντιυμπεριαλιστικές λογικές να βρίθουν από αντιφάσεις. Φάνηκε πιο έξυπνος ο καπιταλισμός, φάνηκε πιο έξυπνος ο ιμπεριαλισμός από τον ιμπεριαλισμό, ή δεν παίζει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Άλλαξε το σημείο σύγκρουσης επειδή ακριβώς άλλαξε και η φύση και ο χαρακτήρας του καπιταλισμού. Και φτάνουμε
Και έφτασε, ο αντιμπεριαλισμός έφτασε στο ανώτατο όριο της αριστεράς. Μέχρι που και η αριστερά να ενσωματωθεί στο κυρίαρχο σύστημα και αναφέρομαι στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλες αριστερές, ας πούμε, κυρίαρχες, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε αυτό τον χρηματοοικονομικό ολοκληρωτισμό, που με τη σειρά του βάζει και τα θεμέλια ενός ολοκληρωτικού υπηρεσμού πλέον. Άρα ο αγώνας δεν είναι πλέον αντιυπηρεαλιστικός, διότι ούτε ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας προκύπτουν, προκύπτουν ζητήματα παγκόσμιας κυριαρχίας και σχέσεων κυριαρχίας. Φυσικά υπάρχουν και ιδιαιτερότητες και τα υπολείμματα και οι εθνικές επιβιώσεις, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο συγκρούσεων, πολεμικών κλπ. Το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και μάλιστα το σύγχρονο, η πρόσφατη διένεξη μεταξύ Τουρκίας και ελληνικού κράτους είναι ενδεικτική του αδιέξοδου, δηλαδή, του εθνοκρατισμού. Το εθνοκράτος αυτό καθεαυτό είναι επεκτατικό. Έτσι λοιπόν η στρατηγική του ελληνικού κράτους, όχι τώρα και του βαθέως κράτους, αλλά είναι και μια στρατηγική πάρα πολύ βιωμένη, εξού και είναι απόρρια ενός βαθέως εθνικισμού της ελληνικής κοινωνίας, και η οποία και το οποίο ελληνικό κράτος κάνει πολιτική εξορίξεως στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θεωρεί ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και δίκαιο, χωρίς να έχει λύσει το Κυπριακό, χωρίς να έχει λύσει, ας πούμε, τις αιγελίτιδες ζώνες στα 12 μίλια κλπ. Στο Αιγαίο και διάφορα άλλα ζητήματα. Ακόμα και τις γκρίζες ζώνες που λέμε για τις νησίδες και τις βραχονησίδες, και οδηγείται σε μία σύγκρουση. Έχοντας βέβαια στις πλάτες του τους δυτικούς συμμάχους, οι οποίοι οι δυτικοί σύμμαχοι συγκρότησαν, επέκτεναν και εδαφικά και πολεμικά το ελληνικό κράτος, που οφείλει την υπάρξη του μας περίπτωση. Νόντα, έχεις 3 λεπτά ακόμα. 3 λεπτά ακόμα. Στα 3 λεπτά θα πω μόνο ότι η στρατηγική μιας σύγχρονης αντίστασης είναι η αντίσταση καθεαυτή. Οι δομές, οι προϋπονιστικές δομές σήμερα και αντίσταση στο παγκόσμιο ολοκληρωτικό σύστημα με παραγωγή πολιτική της κοινωνικής απελευθέρωσης. Τα είπα έτσι λίγο συνοπτικά, τα ξαναλέμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Όντα. Θα έχετε τη δυνατότητα και στη δευτερολογία να πείτε και άλλα πράγματα, όπως σας έχω ενημερώσει, αλλά μετά το πέρας των αρχικών εισηγήσεων. Ο λόγος στο Γιάννη Ευσταθείο. Ωραία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι εντός χρόνου και να μου γίνει και εμένα ειδοποίηση όταν τελειώνει ο χρόνος. Θα προσπαθήσω να αφήξω 3 ερωτήματα. Το πρώτο είναι, ποια αντικειμενικά δεδομένα έχουμε ότι κάτι σοβαρό έχει αλλάξει στο σύγχρονο καπιταλισμό σε σχέση με την κλασική εποχή, όπως λέμε, του υπεριαλισμού. Πρώτο. Δεύτερο, τι έχει αλλάξει τη μορφή του πολέμου. Και τρίτο, τι θα πρέπει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, ένα αντιπολεμικό διεθνιστικό κίνημα. Όσον αφορά το πρώτο, μία συμβατική μέθοδος θα ήταν να πιάσουμε τα λεγόμενα 5 κριτήρια του Λένιν και να δούμε ένα προς ένα τι ποσοτικά έχει αλλάξει με βάση τα στοιχεία.
Δηλαδή να πάμε, όπως ο Λένιν στην εποχή του, και η Λούξεμπουργκ και ο Κάουτσικη και άλλοι, τέλος πάντων, και ο Μπουχάριν, παρά τις διαφορές μεταξύ τους. Θεωρούσαν ότι υπάρχει μια αντικειμενική βάση δεδομένων από την οποία αντλεί και κάθε συστημική δύναμη την ανάλυση της και κάθε επαναστατική, κάποια αριθμητικά δεδομένα, έτσι μπορούμε να κάνουμε και εμείς σήμερα. Ένα δεύτερο επίπεδο θα ήταν να αμφισβητήσουμε τα ίδια τα κριτήρια περιοδολόγησης ή να τα διευρύνουμε ή να τα τροποποιήσουμε και να τα αλλάξουμε. Ξεκινώντας κάπως, ρε παιδί μου, συμβατικά, θα πρέπει να δούμε ότι τα λεγόμενα πέντε κριτήρια, δηλαδή χοντρικά η νέα παραγωγή, η νέα συγκέντρωση και η νέα συγκεντροποίηση κεφαλαίου, η νέα συσσόρευση, η δημιουργία μονοπωλίων, η συγχώνευση τραπεζικού βιομηχανικού στη λεγόμενη χρηματιστική ολιγαρχία, η εξαγωγή κεφαλαίων, οι διεθνείς μονοπωλιακές ενώσεις που ξαναμοιράζουν τον κόσμο, χοντρικά αυτά τα στοιχεία, μπορούμε ένα προς ένα να δούμε τι έχει αλλάξει γύρω από αυτά. Αυτά όμως είναι αποτελέσματα, είναι τυπικά κριτήρια. Ποιος είναι ότι ο αιτιώδης μηχανισμός που δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα ήδη από την κλασική εποχή? Ο αιτιώδης μηχανισμός, χοντρικά όπως περιγράφεται σε αυτή την ανάλυση, είναι ότι κάποιες νέες παραγωγικές δυνάμεις, και συγκεκριμένα εκείνη την εποχή η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, δημιούργησαν μια νέα συγκέντρωση και συσσόρευση κεφαλαίου, ένα πλεώνασμα, μια συγχώνευση του πιστωτικού χρηματοπιστωτικού με το βιομηχανικό σύστημα σε μια νέα ολιγαρχία και μια ανάγκη εξαγωγής κεφαλαίων που αναζητούσαν επικερδείς τοποθετήσεις στο μη δυτικό κόσμο, χοντρικά, και μια διαπάλη πολεμική σύγκρουση για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα αυτού του κόσμου. Αυτοί είναι κάποιοι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, είναι μια ομάδα παραγόντων. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε δημογραφικούς παράγοντες και να δούμε τι έχει αλλάξει τη συμπεριφορά τους από το 1970 και μετά, το οποίο παίρνει ως σημείο αφετηρίας. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τον παράγοντα των κρατικών οικονομικών και τον παράγοντα του διεθνού συστήματος, δηλαδή τέσσερα επίπεδα παραγόντων. Όσον αφορά, για παράδειγμα, το δημογραφικό, από το 1970 και μετά παρατηρείται τεράστια δημογραφική γύρανση του δυτικού κόσμου, μείωση της γέννησης παιδιών ακόμα και στο μη δυτικό κόσμο. Παρατηρείται γενικά μείωση αύξηση πληθυσμού, του ρυθμού που είχε μέχρι το 1970. Παρατηρείται προφανώς μείωση της θνησιμότητας και αλλαγή στη δομή της οικογένειας που έχει να κάνει άμεσα για τον καπιταλισμό με την κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή. Δηλαδή αύξηση του αριθμού διαζυγίων παγκόσμια, αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών, αύξηση της αναγνώρισης των γάμων ανθρώπων ίδιου φύλου κτλ. Κτλ. Άρα αλλάζουν οι οικοδημογραφικοί παράγοντες, θα έλεγα, συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το πώς θα το χαρακτηρίσουμε αυτό, από το 1970 και μετά. Στη δευτερολογία ή στην κουβέντα μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι πηγές αυτών των στοιχείων, το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι οργανισμοί. Όσον αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά, έχουμε μία, ας πούμε, τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε στο πόσο δίνει τη λύση στον καπιταλισμό, κατά τη γνώμη μου δεν τη δίνει. Έχουμε μία μείωση του ρυθμού αύξησης παραγωγικότητας, παρά τη λεγόμενη τρίτη βιομηχανική επανάσταση, την οποία από το 1970 και μετά την παρατηρούν και το ΔΝΤ και ο ΣΑ κτλ. Κατά πολλούς μαρξιστές έχουμε μία πτώση της τάσης του γενικού ποσοστού κέρδους, πάλι από το 1970 και μετά, παρά τη λεγόμενη νεοφιλελεύθερη, ας πούμε, αντίδραση σε αυτό, με τη μείωση μισθών, της ιδιωτικοποίησης και όλα αυτά. Έχουμε μία αλλαγή στη συμπεριφορά των κρατικών οικονομικών. Δηλαδή, ενώ οι φόροι επί του ΑΕΠ, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από το 1920 μέχρι το 1970, σταθεροποιούνται και καθυλώνονται, το κρατικό χρέος αυξάνεται από το 1970 και μετά πάρα πολύ, όπως και το ιδιωτικό χρέος. Οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό από το 1970 και μετά, στις χώρες του ΟΣΑ, αλλά και εκτός αυτών. Και πέρα από αυτά, την τριτογενοποίηση, τα κρατικά οικονομικά, έχουμε και τη λεγόμενη χρηματιστικοποίηση, που υπάρχουν διάφορες διαφωνίες για τον όρο, αλλά γενικά υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το σχετικό βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα σε σχέση με τη συνολική μεγέθυνση της οικονομίας. Με τρόπο όχι, όπως θα έλεγε ο Λένιν, απλά τη συγχώνευση χρηματοπιστωτικού βιομηχανικού, όπου το πιστωτικό σύστημα ενίσχυσε την εκβιομηχάνηση, αλλά με έναν τρόπο αποσύνδεσης του πλασματικού κεφαλαίου από την άμεση παραγωγή διαδικασία, δηλαδή με μια άλλη σχέση από αυτή που περιέγραφα ο Λένιν, σε τεράστιο δυσανάλογο, ας πούμε, βαθμό σε σχέση με παλιότερα.
Και αυτός ο δείκτης αφορά η χρηματιστικοποίηση ή η αύξηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, όχι απλά τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία, όπως βλέπουμε και σε σχετικούς πίνακες. Είναι δηλαδή ένα πιο γενικό φαινόμενο. Τέλος, όσον αφορά το διεθνές σύστημα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το εξωτερικό εμπόριο σε σχέση με την περίοδο 45-70. Ξεπέρασε και τα επίπεδα των αρχών του 20ου αιώνα, μάλλον των τελών του 19ου αιώνα και του 19ου αιώνα συνολικά, της λεγόμενης φιλελεύθερης περίοδου. Μια αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, που θεωρούνται ένας επαρκής δείκτης για να δούμε τι είναι η εξαγωγή κεφαλαίων σήμερα. Και πάνω απ' όλα θέλω να τονίσω μια αλλαγή της ίδιας της συμπεριφοράς και κατανομής των άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με την εποχή την οποία γράφει ο Λένιν. Δηλαδή, αφενός, οι άμεσες ξένες επενδύσεις των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν ίσχυε στην εποχή του Λένιν. Ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις, το σχετικό τους βάρος των αναπτυγμένων χωρών σχετικά μειώνεται. Δηλαδή, αυτό αφορά την εκροή των άμεσων ξένων επενδύσεων. Όσον αφορά την εισρωή, η ΗΠΑ είναι τεράστιος δέκτης εισρωών άμεσων ξένων επενδύσεων και γενικά ο αναπτυγμένος κόσμος. Η σχέση των εισρωών στον αναπτυγμένο κόσμο με τον αναπτυσσόμενο. Για πολλά χρόνια οι αναπτυγμένες χώρες παίρνουν περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτό άλλαξε και τα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή, υπάρχουν χρονιές, νομίζω και τώρα, που οι αναπτυσσόμενες χώρες δέχονται πιο πολλές ξένες επενδύσεις, πράγμα που ταιριάζει με την εποχή του Λένιν. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ισορροπημένα και ωριακά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο, πράγμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από την εποχή του Λένιν. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ασιατικές χώρες επενδύουν πάρα πολύ η μία στην άλλη. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της, οι χώρες, και οι ασιατικές χώρες στο εσωτερικό τους. Νομίζω είναι κάτι του στυλ 70-80% αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι του τύπου 47% στις χώρες Ασίας. Ενδεικτικά να πω, τέλος γι' αυτό, ότι η Κίνα είναι πιστωτής Αμερικής, πράγμα πολύ διαφορετικό από την εποχή του Λένιν, και ότι το 2016 οι εκροές, η εξαγωγή κεφαλαίου της Κίνας προς τον υπόλοιπο κόσμο ξεπέρασε τις εισρωές του υπόλοιπου κόσμου στην Κίνα. Βέβαια, αυτό ανατράπηκε με πολιτική της Κίνας από το 2017 και τα λοιπά και μετά. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν όλα αυτά διαφορετικά πάρα πολύ από την εποχή που γράφει ο Λένιν. Όλα αυτά, γιατί είναι σημαντικά? Το ερώτημα είναι αν αυτές οι ποσοτικές αλλαγές συγκροτούν μια νέα ποιοτική φάση, στάδιο του καπιταλισμού. Αν αυτό, αν ισχύει, θα επιδρά ποιοτικά και όχι ποσοτικά στους πολιτικούς αγώνες, στη μορφή τους και τη μορφή των υποκειμένων και των αντιστάσεων, πράγμα που κατά τη γνώμη μου το βλέπουμε αρκετά όλα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σύμφωνα με εκθέσεις, τα τελευταία 10 χρόνια αυξάνονται οι κοινωνικές ταραχές σε όλο τον κόσμο, σε επίπεδα ρεκόρ, με πικ το 2012 και τη διετία 2018-2020, με βάση έκθεση του Δουνουτού. Επίσης, με τα πολεμικά, και περνάω στο επόμενο ζήτημα, αλλάζει η μορφή του πολέμου. Μειώνονται πάρα πολύ οι επίσημα διακηρυγμένοι διακρατικοί πόλεμοι, αυξάνονται πάρα πολύ οι καταγεγραμμένες ως εμφύλιες σειράξεις, οι οποίες όμως έχουν διεθνή παρέμβαση από κρατικούς παράγοντες. Και σύμφωνα με κρατικά εγχειρίδια από την Αμερική και την Κίνα και τη Ρωσία μέχρι και την Ελλάδα, το πολεμικό δόγμα στρατού ξηράς του 2014, περνάμε σε μια μορφή που την ονομάζουν υβριδικό πόλεμο. Αλλάζουν το ποιος πολεμάει ποιον, το πώς, το πού, με ποιον τρόπο και με τι σκοπό. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο ειδικά σε όλα αυτά. Απλά να πω ότι αυτό δεν δικαιώνει την άποψη, ξέρω εγώ, του Κάουτσκι, όπως είναι ένα στάνταρ αντανακλαστικό να λέγεται, ότι ήρθε η ειρήνη. Το αντίθετο. Ο καπιταλισμός ο όριμος βιώνει μια αντίφαση ότι από τη μία το διεθνές σύστημα δημιουργεί ένα, όπως λένε οι συστημικοί, αποτρεπτικό περιβάλλον για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Στατιστικά όμως, γιατί μπορεί να γίνουν και ατυχήματα και υπερβάσεις και να καταστραφεί όλη η ανθρωπότητα, αυτό το αποτρεπτικό περιβάλλον δεν είναι μόνο τα πυρηνικά, είναι η οικονομική, στρατιωτική και ταξική, ας πούμε, συσχέτιση των δυνάμεων μεταξύ τους, που καθιστά Γιάννη, απρόσφορο... έχεις 3 λεπτά. Ναι, να τελειώνω. Που καθιστά απρόσφορο και ανορθολογικό να γίνει ένας παραδοσιακός πόλεμος. Το διεθνές σύστημα όμως δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη, άρα πιέζει προς πόλεμο. Και γι' αυτό γίνονται αυτοί οι πόλεμοι που δεν κηρύσσονται επίσημα και έχουν διάφορα ονόματα, από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας μέχρι τον πόλεμο αντιπροσώπων,
που έχουν σκοπό κυρίως την ανατροπή κυβερνήσεων και όχι την ολοκληρωτική επικράτηση σε ένα αντίπαλο κράτος. Και περνάω στις τελευταίες επισημάνσεις. Η Ελλάδα, που αναγνωρίζει τα σύγχρονα μοντέλα πολέμου και έχει μια ενδιάμεση θέση, κατά τη γνώμη μου, στον παγκόσμιο καπιταλισμό, κέντρο στα Βαλκάνια, περιφέρεια στην Ευρώπη, μέση, ας πούμε, στο παγκόσμιο σύστημα, συμμετέχει σε αυτούς τους πολέμους, με το δυτικό μπλοκ, κατά κύριο λόγο. Άρα, ένα αντιπολεμικό κίνημα πρέπει να στοχοποιεί κυρίως το δυτικό μπλοκ και τον ελληνικό καπιταλισμό στο πώς συμμετέχει στους πολέμους. Και το κάνει τώρα, και όχι όπως λέει ένα ιδεολόγημα, μπορεί να το κάνει ή απειλούμαστε απλά πολεμικά κτλ. Κτλ. Το κάνει με τις πολεμικές βάσεις που έχουν γεμίσει την Ελλάδα, το κάνει με τα στρατόπεδα συγκέντρωση μεταναστών, που είναι τα μετόπισθεν των επεκτατικών πολέμων που συμβαίνουν στην Αφρική και την Ασία. Το κάνει με τη στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας και την αστυνομοποίηση του στρατού και με τη συμμετοχή, τέλος πάντων, σε όλες αυτές τις επεμβάσεις στο εντός και εκτός συνόρων. Άρα, ένα αντιπολεμικό διεθνιστικό κίνημα, θεωρώ, πρέπει να δει με βάση τη σύγχρονη μορφή πολέμου και του σύγχρονου καπιταλισμού ποιο είναι το κλειδί σύνδεσης των κοινωνικών αγώνων με την αντιπολεμική διαπάλη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το μεταναστευτικό και η σύνδεση με την ντόπια εργατική τάξη και τους φαντάρους. Θεωρώ ότι με αυτό το τρίπτυχο το κοινωνικό και με τη συνειδητοποίηση ότι ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός, που είναι άδικος και από τις δύο πλευρές, παρά την ανισότητα των οικονομιών που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι άδικος και από τις δύο πλευρές ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός, η επέκταση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, η συμμετοχή της στην Αφρική και τις πολεμικές επεμβάσεις εκεί και η συμμετοχή της σε όλο το δυτικό άξονα και τις πολεμικές επεμβάσεις αυτού. Τα ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό σαν δύο κεντρικά ζητήματα, το μεταναστευτικό, η ντόπια εργατική τάξη και η φαντάρη, κατά τη γνώμη μου, το τρίπτυχο των κοινωνικών αγώνων ενός νέου αντιπολεμικού κινήματος. Αυτά και συνεχίζουμε μετά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ευσταθίου. Ο λόγος στον Δημήτρη Μπελαντή. Η θεματολογία είναι... Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η θεματολογία είναι πολύ ανοιχτή. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Δεν μπορώ βέβαια να καλύψω ότι η θεματολογία είναι τεράστια. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι κατά τη γνώμη μου, παρά το ότι βέβαια από την εποχή που ο Λένιν έγραψε τη μελέτη του για τον υπεριαλισμό, ανώτητο στάδιο του καπιταλισμού, έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα στον σύγχρονο όριμο καπιταλισμό, νομίζω ότι ορισμένες βασικές όμως επισημάνσεις του Λένιν εξακολουθούν να έχουν την αξία τους, βέβαια προσαρμοζόμενες στις σημερινές συνθήκες. Τα κριτήρια, δεν θα επαναλάβω τα κριτήρια που έθεσε ο Λένιν, απλώς θέλω να πω το εξής, ότι πιστεύω ότι από ορισμένες απόψεις ο κόσμος σήμερα αντιστοιχεί πιο πολύ στον κόσμο του 1880-1914 από ότι, ας πούμε, την περίοδο που υπήρχε ο υπαρκτός σοσιαλισμός από το 1945, ας πούμε, μέχρι το 1991. Νομίζω δηλαδή ότι η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού δημιουργεί πάλι μέσω των ολοκληρώσεων μπλοκ καπιταλιστικά και υπεριαλιστικά, τα οποία δεν μπορούν να συνυπάρξουν και τα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να πω ότι είναι λάθος ορισμένες έτσι αντιλήψεις σε σχέση με το ζήτημα του υπεριαλισμού. Τις αναφέρω πολύ εντάχει. Για παράδειγμα, δεν είναι σωστή η αντίληψη που είχαν εκφράσει ο Νέγκρι και ο Χάρντ περί αυτοκρατορίας και η οποία σε πολλά σημεία ταυτίζεται με την άποψη του Κάουτσκι για τον υπερυμπεριαλισμό, ότι δηλαδή τα επιμέρους υπεριαλιστικά κέντρα είναι σε μία συνεννόηση και σύγκληση μεταξύ τους. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όπως βέβαια δεν ισχύει και το σχήμα της παγκοσμιοποίησης με την έννοια ότι υπάρχει, ας πούμε, καπιταλιστική ανάπτυξη παντού στον πλανήτη. Επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενώ παλιότερα μέχρι το 1989-90 μιλώντας για καπιταλισμό εννοούσαμε τον κλασικό δυτικό υπεριαλισμό της Τριάδας, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση από μια μεριά, Αμερική και χώρος της Αμερικής από την άλλη και καπιταλιστική νοτιοανατολική Ασία, Ιαπωνία, Κορέα κλπ. Τώρα υπάρχουν στο παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικές η Ρωσία και η Κίνα και θα έλεγα ιδιαίτερα η Κίνα. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς και νομίζω ο Τζιοβάνι Αρίτζι το έχει πει αυτό με αρκετή επιτυχία ότι η Κίνα σε όλα τα επίπεδα
προσπαθεί να αναδειχθεί σαν ο νέος καπιταλιστικός και ιμπεριαλιστικός ηγεμόνας. Και αυτό είναι ένα νέο πραγματικά ποιοτικό στοιχείο, όπως και το ζήτημα του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Δεν πιστεύω ότι, και σε αυτό έχω πολλή διαφωνία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο ομιλητή, ότι σήμερα έχει, ας πούμε, ξεπεραστεί αυτό που λέμε αντιυμπεριαλισμός, και μάλιστα σε συνάρτηση και με αυτό που λέγαμε, σαν να έλεγε αριστερά ιστορικά, το χαρακτήριζε εθνικό ζήτημα. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω δηλαδή ότι αν πρέπει να μιλήσουμε στη διαλεκτική αντικαπιταλισμός-αντιυμπεριαλισμός, δεν μπορεί παρά ο αντικαπιταλισμός να έχει και αντιυμπεριαλιστική διάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλιστική ανατροπή είτε σε μια αναπτυγμένη, είτε σε μια μη αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, είτε σε μια ενδιάμεση όπως είναι η Ελλάδα, εάν δεν συγκρουστείς και με το υπεριαλιστικό μπλοκ στο οποίο ανήκει η χώρα σου. Νομίζω ότι αυτά που ζήσαμε από το 2010 ως το 2015 δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ενδογενή ταξική πάλη στην Ελλάδα. Προφανώς έχουν να κάνουν με την ενδογενή ταξική πάλη, αλλά έχουν να κάνουν και με το σύστημα συμμαχιών της Ελλάδας με τον υπεριαλιστικό πόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δηλαδή δεν τα βάλεις και με τον υπεριαλιστικό πόλο που ανήκει το δικό σου καπιταλιστικό κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία σοσιαλιστική ανατροπή, διότι θα τα βάλει ο υπεριαλιστικός πόλος μαζί σου. Αντίστροφα, είτε θες είτε δεν θες. Εντάξει, είναι γνωστό ότι δεν είμαι με μια λογική διαδοχικών σταδίων, δηλαδή ότι το πρώτο στάδιο είναι το εθνικό αντιυπεριαλιστικό που έλεγε παλιά το ΚΚΕ, και το δεύτερο στάδιο είναι, ας πούμε, το σοσιαλιστικό. Πιστεύω ότι ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα έχει και, σαν μεταβατικό πρόγραμμα, έχει και μια διάσταση αντιυπεριαλιστική και, θα έλεγα, και σε αυτό διαφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές, και εθνικής ανεξαρτησίας. Εθνικής ανεξαρτησίας όχι με την έννοια του σοβινισμού ή της επεκτασιμότητας του εθνικού κράτους, αλλά με την έννοια ότι, ας πούμε, θέλεις μέσα από μια διαδικασία σύγκρουση με τον καπιταλισμό το δικό σου εθνικός χώρος να μην είναι εξαρτημένος πολιτικά, στρατιωτικά ή ό,τι άλλο από τον υπεριαλιστικό μπλοκ στο οποίο ανήκει. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Μόνο έτσι σαν σκέψη νομίζω το εξής. Θα πω πολύ λίγες σκέψεις για τα ελληνοτουρκικά και με αυτά θα κλείσω. Κατά πρώτον, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το να πληρεί μια χώρα τα κριτήρια το ότι ανήκει στο μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισμού δεν σημαίνει ότι είναι υπεριαλιστική χώρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ανήκει στο υπεριαλιστικό στάδιο, δεν είναι υπεριαλιστική χώρα. Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διότι υπάρχει υπεριαλιστική αλυσίδα. Η υπεριαλιστική αλυσίδα είναι ιεραρχικά δομημένη, έχει κατώτερους, μεσαίους και ανώτερους κρίκους. Η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία, δεν είναι υπεριαλιστικές χώρες. Θα έλεγα, και εντάξει, ξέρω ότι σε αυτό διαφωνώ με τους άλλους, τους προηγούμενους ομιλητές, η Τουρκία είναι πιο κοντά στο να είναι υπεριαλιστική χώρα παρά η Ελλάδα, η οποία, κατά τη γνώμη μου, και μέσα από την κρίση των μνημονίων, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά στον καπιταλιστικό κοινωνικό καταμερισμό των διεθνή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα εθνικισμού, σοβινισμού, σαν ιδεολογικά ζητήματα της αστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα. Προφανώς και υπάρχουν. Σχηματικά όμως, μιλώντας για την ελληνοτουρκική κρίση, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα πιο εκτενώς, εγώ πιστεύω ότι είναι πρόβλημα κυρίως του τουρκικού επεκτατισμού, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο μία διαμάχη για τα πετρέλαια, είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση, είναι μία διαμάχη για την αναδιάταξη των γεωπολιτικών ισορροπιών που αφορά και αλλαγή των συνόρων. Και είναι μία διαμάχη που, όχι αποκλειστικά, αλλά κατά κύριο λόγο, προέρχεται από την πλευρά του τουρκικού καπιταλιστικού κράτους και όχι από την πλευρά του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους. Ξέρω όμως ότι πάνω σε αυτό υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές διαφωνίες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο ζήτημα των διεθνών συγκρούσεων και τι σημαίνει αντιυπεριαλισμός στις διεθνείς συγκρούσεις. Πραγματικά δεν είμαι κι εγώ με μια σχολή σκέψης που λέει, ξέρεις κάτι, συμβαίνει, ας πούμε, κάτι στην Ουκρανία, συμβαίνει κάτι στη Συρία, δεν με ενδιαφέρουν οι εσωτερικοί ταξικοί συσχετισμοί, με ενδιαφέρει μόνο να είμαστε ενάντια, ας πούμε, στον δυτικό υπεριαλισμό. Όχι, είναι λάθος αυτό. Προφανώς μας ενδιαφέρουν οι ενδογενείς συσχετισμοί και τι καθεστώς υπάρχει πολιτικά και τι καθεστώς υπάρχει κοινωνικά. Παρόλα αυτά όμως δεν ζούμε εν κενό. Υπάρχει η υπεριαλιστική παρέμβαση και θα έλεγα και του δυτικού υπεριαλιστικού άξονα και του ανατολικού ενδιαμορφώσει υπεριαλιστικού άξονα. Δηλαδή του άξονα Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, ας πούμε, έτσι.
Υπάρχει λοιπόν η υπεριαλιστική επέμβαση και αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις σε κάθε φάση, ούτε να είσαι με μια λογική, α, εγώ είμαι με τους Ρώσους, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στη Συρία εσωτερικά, αλλά ούτε να πηγαίνεις και στο άλλο άκρο και να λες, δεν βλέπω εγώ κάποια υπεριαλιστική επέμβαση, βλέπω μόνο μια σύγκρουση δημοκρατών και αντιδημοκρατών, αυταρχικών και λαού, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές θέλουν μια ισορροπία ανάμεσά τους, ας πούμε. Τώρα, έχω άλλο χρόνο. Έχεις 5 λεπτά. Ωραία, έχω 5 λεπτά, μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε όψεις του ζητήματος του τι είναι ο υπεριαλισμός και πώς αναπτύσσονται οι λαϊκοί αγώνες απέναντί του. Εν μέρη συμφωνώ με αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο Γιάννης Ευσταθίου, ότι υπάρχει μια όξυνση των κοινωνικών αγώνων σε πάρα πολλές χώρες. Θα ήθελα να πω όμως ότι οι συγκρούσεις οι κοινωνικές, ακόμα και αν εκφράζουν μια κοινωνική και ταξική ανταγωνιστικότητα, είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που ήταν, ας πούμε, στην κανονική νεωτερικότητα, υπό την έννοια ότι σήμερα είμαστε στην ύστερη ή την μετανεωτερικότητα. Δηλαδή, καταρχήν το ζήτημα, το ταξικό, δεν προβάλλει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που προέβαλε τότε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα η εργατική τάξη είναι πολύ πιο κερματισμένη και δεν έχει τόση εσωτερική συνοχή όσο είχε στην κανονική νεωτερικότητα, ας πούμε. Η ιδέα της Επανάστασης, ακόμα και όταν εξεγείρεται κάποιος, και νομίζω ότι πρέπει να βάλει κανείς μια διαφορετική γραμμή ανάμεσα στην Επανάσταση και στην εξέγερση. Η ιδέα της Επανάστασης είναι αρκετά θαμμένη στο κοινωνικό υποσυνείδητο και στο κοινωνικό συνειδητό. Η ιδέα δηλαδή ότι δεν κάνεις απλώς μια εξέγερση, αλλά παίρνεις την κοινωνία, την αναλαμβάνεις και την πας κάπου, έτσι. Και επίσης νομίζω ότι το ζήτημα του δικαιωματισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα επιμέρους δικαιώματα ομάδων δεν είναι σεβαστά και δεν πρέπει να είναι διεκδικήσιμα, το ζήτημα του δικαιωματισμού επίσης είναι κάτι που κερματίζει και διασπά τα μέτωπα, ας πούμε, κατά των καπιταλιστικών κρατών και των καπιταλιστικών κυβερνήσεων. Υπό αυτήν την έννοια υπάρχει και το ζήτημα εάν, ας πούμε, απέναντι στον καπιταλισμό και στον υπεριαλισμό εξακολουθεί να τίθεται το ζήτημα της ηγεμονίας. Υπάρχουν ορισμένοι στοχαστές, όπως ο Ντέι, για παράδειγμα, που θεωρεί ότι δεν πρέπει πλέον να τίθεται το ζήτημα της ηγεμονίας, αλλά ότι έχουμε διάφορα υποκείμενα απλά που συμπορεύονται. Εγώ πιστεύω ότι εάν ενδιαφέρεσαι για το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας, να την καταλάβεις και να την ασκήσεις σε μετασχηματιστική κατεύθυνση, σαφώς υπάρχει ακόμα το ζήτημα της ηγεμονίας και της κατάκτησης πολιτικής εξουσίας. Και με αυτή την έννοια διαφωνώ και με μια λογική που λέει ότι μπορεί να φτιάξει ένα κομμουνισμό των κοινωνικών θυλάκων απέναντι στο σύγχρονο καπιταλισμό. Νομίζω θα μείνω εδώ και θα επανέλθω αργότερα στη δευτερολογία. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Πελαντή. Περνάμε στον τελευταίο μιλητή, τον Στέφανο Χατζησάβα. Ναι, πραγματικά όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, καταρχάς να καλησπέριωσα και εγώ και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση για αυτή τη συζήτηση. Όπως υπόθηκε ήδη, πραγματικά είναι έτσι πολύ διευρυμένο, πάρα πολύ διευρυμένο το θέμα. Από κάθε ομιλητή μέχρι τώρα έχει πιαστεί από διάφορες πλευρές. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αν μπορείς, Στέφανε, σε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ή αύξησε την ένταση για να ακούμε καλύτερα. Mm-hmm. Ναι. Ένα λεπτό να προσπαθήσω λίγο, ναι. Λοιπόν, ναι, θα προσπαθήσω να κάνω μια καταρχήν τοποθέτηση και να ξεκινήσω από το ερώτημα και την απάντηση παράλληλα, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή, η μία πλευρά είναι, βεβαίως, να δούμε αν με μια, ας πούμε, θεωρητική, τέλος πάντων, προσπάθεια, στοιχεία και τα λοιπά, να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε εάν ή σε ποια φάση βρίσκεται το καπιταλιστικό σύστημα σήμερα, εάν θεωρούμε βεβαίως ότι συνεχίζουμε να είμαστε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, που προφανώς εγώ το θεωρώ, και να προσεγγίσουμε, να συγκρίνουμε στοιχεία, χαρακτηριστικά του με αυτό που ο Λένιν προσδιορίσε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
Το ουσιαστικό ζήτημα όμως δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Είναι μια προσπάθεια, αν μιλάμε σαν πολιτικά υποκείμενα, οι συλλογικότητες, οι ανένταχτοι μεμονωμένοι αγωνιστές, οι οποίοι όμως στοχεύουν στο να αναγνωρίσουν μια κατάσταση και να προσπαθήσουν να δράσουν συλλογικά βεβαίως για να την αλλάξουν, να την ανατρέψουν και στη συνέχεια βεβαίως να μπορέσουν να φτιάξουν μια νέα κοινωνία. Μια γενικότερη έννοια να το πω. Άρα η προσέγγιση μας πρέπει να είναι, και τέτοια εγώ θα ήθελα να έχω, είναι το κατά πόσο η α ή η β επιλογή μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε σωστά την πραγματικότητα και να δράσουμε απέναντι σε αυτήν, από την πλευρά των λαϊκών δυνάμεων. Κατά την άποψή μου, όχι μόνο ισχύουν τα χαρακτηριστικά τα οποία προσέδωσε ο Λένιν στον υπεριαλισμό, αναφέρθηκαν τα πέντε στοιχεία, τα πέντε σημεία από πιο μπροστά, αλλά ιδιαίτερα από ένα χρονικό διάστημα και μετά, και αναφέρομαι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα από το 1991 και ύστερα, έχουμε συσσόρευση ακόμη περισσότερων όρων που ενισχύουν την έννοια του υπεριαλισμού και των χαρακτηριστικών του. Και μάλιστα έχουμε συσσόρευση του βασικού ζητήματος των όρων εκείνων που καθιστούν το σύστημα αυτό ακόμα πιο σάπιο και ακόμα πιο αδιέξοδο. Γιατί το πρόβλημά μας είναι, από τη μια πλευρά, να πούμε πώς απαντάμε στη σημερινή εποχή, και από την άλλη είναι επίκαιρο το ερώτημα της Επανάστασης. Από το 1991 και μετά, ή μάλλον αυτό που αποδείχθηκε στις απανωτές προσπάθειες των τελευταίων ετών των Ηνωμένων Πολιτειών του υπεριαλισμού, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, ήταν ότι η προσπάθειά του, η επιδίωξή του να επιβάλλει μια παγκόσμια αυτοκρατορικού τρόπου ηγεμονία έναντι όλων των άλλων και συμμάχων και ανταγωνιστών βεβαίως, έπιασε όρια. Αυτή η επιδίωξη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα μέσα, στις δυνατότητες οποίες είχε. Αυτό αποδείχτηκε κυρίως από την δεύτερη επέμβαση στο Ιράκ και στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να έχουμε και μία επίδραση, σοβαρή επίδραση αυτού του γεγονότος και στον οικονομικό τομέα. Μιλάω για την κρίση του 2008, που άνοιξε ο δρόμος, και γιατί. Γιατί κατέπεσε η πίστη, η ελπίδα των συνολικά έτσι, του κεφαλαίου, ότι μπορεί ο κυρίαρχος υπεριαλισμός, το κυρίαρχο κεφαλαιοκρατικό υπεριαλιστικό, το κυρίαρχο υπεριαλιστικό κεφάλαιο, να ανοίξει δρόμους για να μπορέσει να βρουν διέξοδο τα ήδη λιμνάζοντα κεφάλαια, τα οποία συνεχίζουν να λιμνάζουν. Έχουμε δηλαδή μια συνάντηση μια σοβούσας οικονομικής κρίσης ή μια συνεχόμενης, κατά κάποιο τρόπο, κρίση από το 1973 και μετά, με τους ανταγωνισμούς, την αναδιάταξη δυνάμεων, την επανακατάκτηση του κόσμου, την κατάκτηση νέων αγορών και σφαιρών επιρροής. Θεωρώ ότι αυτή ακριβώς η έκφραση είναι και η επιβεβαίωση της ύπαρξης του ότι συνεχίζουμε να ζούμε στην περίοδο του υπεριαλισμού, και βεβαίως από εκεί και μετά έχουμε μια σειρά εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, και στο οικονομικό και στο ταξικό και στο κοινωνικό, αυτό που ονομάστηκε νέα τάξη πραγμάτων και προχώρησε μετά στην αλλαγή του όρου σαν παγκοσμιοποίηση κτλ. Άρα, για να φύγω από αυτό το κεφάλαιο, θα επισημάνω απλώς ότι θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, το παγκόσμιο καπιταλιστικό υπεριαλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να βαδίσει με τους συσχετισμούς και τις σχέσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, και έχει βρεθεί σε μια διαδικασία αναδιάταξης και εσωτερικής κοινωνικής. Για παράδειγμα, η επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη και στους εργαζόμενους έχει επεκταθεί σε κοινωνικά στρώματα, μεσοστρώματα, μικροαστικά στρώματα, τα οποία αποτελούσαν και τη βάση στήριξης, την κοινωνική βάση στήριξης, ισορροπούσαν τέλος πάντων το κοινωνικό σύστημα, την πυραμίδα. Και αυτό εδώ σαν ανάγκη διεξόδου από τη μια πλευρά της κρίσης, και δεύτερον,
σαν απελευθέρωση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών του κεφαλαίου, τη στιγμή που ο αντίπαλος, δηλαδή το εργατικό κίνημα, στη βάση και της ήττας του κομμουνιστικού κινήματος, ήταν πλέον οδηγήτος σε σχεδόν πλήρη αποσυγκρότηση. Πολύ περισσότερο υπάρχει το μπλοκάρισμα στην διέξοδο, όπως αναφέρθηκα πριν, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σήμερα, να ζούμε σε μια εποχή σήμερα ενός, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, πολέμου όλων εναντίον όλων. Ακόμα και με ένταση, μάλλον, και όξυση, παρόξυση των ανταγωνισμών, του ανταγωνισμού των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Έκφραση αυτού είναι οι συνεχείς επεμβάσεις, οι πολεμικές σειράξεις και συγκρούσεις, οι οποίες δεν δηλώνουν αυτές έτσι όπως εξελίσσονται, δεν δηλώνουν μη παρέμβαση, μη κρατική παρέμβαση των βασικά των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Κατά την άποψή μου είναι ότι το ότι δεν έχει οδηγηθεί το σύστημα, το καπιταλιστικό υπεριαλιστικό σύστημα, το ότι δεν έχει οδηγηθεί σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι ακριβώς το ότι κανένας υπεριαλιστής ή κανένα μπλοκ υπεριαλιστών, καμία συμμαχία, δεν μπορεί να είναι σίγουρο ότι θα βγει νικητής, ότι θα υπάρχει νίκη. Και αυτό είναι στη βάση των πυρηνικών. Κανείς βεβαίως δεν λέει ότι αυτό είναι το θετικό των πυρηνικών και επίσης ότι η τάση δεν οδηγεί τα πράγματα συνεχώς όχι σε απανωτές και σε απανωτές και σε απανωτές και σε πληθώρα πολεμικών συγκρούσεων, σε επέκτασή του σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιες σειράξεις. Επομένως, για να κλείσω το κεφάλαιο, όπως είπα, αυτό, ας πούμε, της εξωτερικής όσον αφορά τη χώρα μας διάστασης, αυτό που απαιτείται είναι το μέτωπο πάλης των λαών ενάντια στον υπεριαλισμό και στον πόλεμο, φυσικά με τα χαρακτηριστικά και τα συγκεκριμένα αιτήματα για κάθε λαό και για κάθε χώρα. Να περάσω να αναφερθώ λίγο σε σχέση με τη δικιά μας τη χώρα και σε αυτό που θα έλεγα έτσι εσωτερικές αναγκαιότητες. Κατά την άποψή μου, η Ελλάδα είναι και συνεχίζει να είναι, ήταν και συνεχίζει να είναι μια χώρα εξαρτημένη, και αυτό εδώ βεβαίως δεν είναι ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Όλες οι εκφάνσεις, όλες οι πλευρές, όλοι οι τομείς της κοινωνικής ζωής, κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, στρατιωτική αν θέλετε, καταδεικνύουν το πώς η ελληνική αστική τάξη είναι μια τάξη εξαρτημένη και πώς η χώρα μας βρίσκεται καθεστώς εξάρτησης. Εδώ βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι πάλι για την ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος νοθεύεται ή ότι δεν παίρνει ταξικά χαρακτηριστικά, κάθε άλλο. Η αναγνώριση του καθεστώτος της εξάρτησης έχει πολύ σημαντικό χαρακτήρα τόσο για τη σημερινή πάλι, δηλαδή τα αιτήματα, τις κατευθύνσεις, την πορεία, την προοπτική που θέλει να βάλει το κίνημα σήμερα, το λαϊκό και εργατικό κίνημα σήμερα, όσο και ως προς την προοπτική οποιασδήποτε προοπτική της ανατροπής. Γιατί απέναντί του, και όπως το έχουμε δει κατά καιρούς, δεν συναντήσει μόνο τη δικιά του αστική τάξη. Έχουμε δει ότι η αστική τάξη της χώρας μας σώθηκε σε περιόδους λαϊκής εξέγερσης από τους ξένους, από τους υπεριαλιστές, από τους προστάτες της. Αυτή η σχέση, αν την αστική μας τάξη της προσδίδει έναν συγκεκριμένο, περιορισμένο, θα έλεγα, ρόλο στο διεθνές επίπεδο, αν αυτή η σχέση την οδήγησε, και συμφωνώ όπως υπόθηκε, την περίοδο των μνημονίων, σε μια υποβάθμισή της ως προς το ρόλο της στην περιοχή, η ίδια σχέση της εξάρτησης είναι αυτή η οποία την ισχυροποιεί απέναντι στον ταξικό εχθρό. Επομένως, το εργατικό και λαϊκό κίνημα, αυτούς που έχει και τώρα, και πάλι υπόθηκε και συμφωνώ, την περίοδο των μνημονίων βεβαίως ήταν κατά βάση οι επιλογές του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου
Και όχι μόνο, θα έλεγα ότι σε εκείνη την περίοδο αυτό που αναπτύχθηκε, και γι' αυτό τράβηξαν τα μνημόνια τόσο πολύ, ήταν στην πλάτη του ελληνικού λαού, ήταν και ένας ανταγωνισμός ανάμεσα, όπως φαινόταν συνεχώς, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δούνου του δηλαδή, είπα. Δηλαδή ήταν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις βασικές υπεριαλιστικές δυνάμεις της Ευρώπης και την Αμερική. Και από την άλλη πλευρά, μια επιβολή όρων ενάντια στην εργατική τάξη και στους εργαζόμενους, που θα ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο, κυρίως το ξένο, αλλά και το ελληνικό. Προφανώς υπήρχαν πλευρές και υπάρχουν πλευρές οι οποίες οδήγησαν σε υποβάθμιση την αστική τάξη της Ελλάδας. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, την ενίσχυσαν εντόνως απέναντι στην εργατική τάξη και στους εργαζόμενους. Άρα συνάντησε το καθεστώς της εξάρτησης, τους συμπυριαλιστές, τους συνάντησε και τους συναντά καθημερινά ο λαός μας παλεύοντας στον δρόμο. Δεν είναι μόνο ή απλώς, και είναι βέβαια και αυτό, οι βάσεις. Δεν είναι μόνο οι προσανατολισμοί της εργατικής τάξης, της αστικής τάξης, ο ακολουθητισμός, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, τις επεμβάσεις των υπεριαλιστών ή η παραχώρηση, ξέρω εγώ, των βάσεων, στις επεμβάσεις των υπεριαλιστών κτλ. Είναι ευρύτερο το θέμα. Είναι θέμα το οποίο καθορίζει τον μπλοκ εξουσίας και άρα τον μπλοκ απέναντι στο οποίο βρίσκεται και θα βρεθεί και στην διαδικασία της ανατροπής η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Καθορίζει το μέτωπο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που με την ηγεσία της εργατικής τάξης θα αντιπαρατίθεται και θα αντιπαρατεθεί και στην φάση της ανατροπής, της επαναστατικής ανατροπής. Καθορίζει την πορεία συγκρότησης και της εργατικής τάξης στη χώρα μας και των λαϊκών στρωμάτων. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η εργατική τάξη... Στέφανε, συγγνώμη, έχεις 2 λεπτά ακόμα. Έγινε. Ότι συγκροτείται απέναντι στην πάλη, απέναντι στο κεφάλαιο, αλλά ηγεμονεύει της κοινωνίας, του μετόπου το οποίο πρέπει να συγκροτήσει, ηγεμονεύει στην πάλη της κυρίως απέναντι στον υπεριαλισμό. Άρα το δεύτερο ζήτημα που αφορά τον υπεριαλισμό είναι αυτή η σχέση την οποία υπάρχει στη χώρα μας, την οποία υφίσταται η χώρα μας. Ένα τελευταίο, έχει αναφερθεί από τους συνομιλητές μου, έχουν αναφερθεί το σοβαρό ζήτημα βεβαίως των ελληνοτουρκικών. Να πω μόνο ότι κατά την άποψή μου έχει 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι η σοβαρή υπεριαλιστική παρουσία και παρέμβαση, ή μάλλον να το πω, γιατί θεωρούμε ότι και οι 2 χώρες είναι εξαρτημένες, ανεξάρτητα αν και έχει βεβαίως, η Τουρκία έχει περισσότερους, ας πούμε, βαθμούς ελευθερίας και διαφορετικές δυνατότητες από την ελληνική αστική τάξη, ελπίδες και προσδοκίες να γίνει περιφερειακή δύναμη, να παίξει το ρόλο περιφερειακής δύναμης, δεν έχει αλλάξει χαρακτηριστικά, συνεχίζει να είναι εξαρτημένη. Ένας παράγοντας είναι η εξάρτηση και των 2 χωρών. Ένας άλλος παράγοντας σοβαρός ίδιας φύσης είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι ανταγωνισμοί. Δηλαδή όλο αυτό το εμπριστικό, το έντονο, των έντονων ανταγωνισμών που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή μας, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Κάφκασος κτλ. Που δημιουργεί όλους τους όρους, όλες οι επιμέρους αντιθέσεις και ανταγωνισμοί να οξύνονται και να παίρνουν άλλα χαρακτηριστικά. Ο ένας παράγοντας είναι, ο δεύτερος είναι η μόνιμη, σταθερή και με ιστορική αναφορά, αλλά συνεχώς επικαιροποιούμενη, ανταγωνισμή των 2 αστικών τάξεων. Άρα είναι ένας ανταγωνισμός που είναι αντιδραστικός και αυτό που θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει κυρίως είναι πώς θα βαδίσουμε ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε πολεμικές συγκρούσεις. Ευχαριστώ αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομιλητές και τους ευχαριστώ επίσης θερμά γιατί ήταν ακριβώς μέσα στο χρόνο. Τώρα υπάρχει δυνατότητα για δευτερολογία, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από τους άλλους ομιλητές, κάτι από τις άλλες εισηγήσεις, με όποια σειρά θέλετε, αν δεν θέλει να αρχίσει ας πούμε, για 2 με 3 λεπτά.
Στο μεταξύ θα παρακαλούσα αν κάποιος ή κάποια από το κοινό θέλει να κάνει μία ερώτηση, είτε να σηκώσει το χεράκι, οπότε να του δώσω ή να της δώσω 2 με 3 λεπτά να την κάνει την ερώτηση, να μιλήσει στο μικρόφωνο και να την κάνει, είτε να γράψει την ερώτηση κάτω στο εικονίδιο που λέει Q&A και θα τη μεταφέρω εγώ στους ομιλητές. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος από τους ομιλητές να πει κάτι, κάποια δευτερολογία σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν, κάποιο σχόλιο? Ωραία, ο λόγος στον Όντα πρώτα και μετά στο Γιάννη. Το μικρόφωνο, Όντα. Ναι, ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Μιλάω. Ναι. Κοιτάξτε, μια κωδικοποίηση. Η αυλαία των νέων επαναστάσεων έχει δείξει. Νόντα, επανέλαβε σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούσαμε. Επανέλαβε σε παρακαλώ, λίγο πιο σταθερός να είσαι για να ακούγεσαι καλύτερα. Ναι. Η αυλαία των νέων επαναστάσεων έχει ανοίξει ήδη. Και όταν λέμε ήδη, από τη δεκαετία του 90 μέχρι τις μέρες μας, έχουν γίνει άπειρες εξεγέρσεις, μαζικές, πλειοψηφικές και κοινωνικές, που δείχνουν και το χαρακτήρα της τελικής μάχης. Βέβαια, ο καπιταλισμός έχει θεμαχίσει το άτομο και την κοινωνία. Έχει σπάσει δηλαδή ο κοινωνικός δεσμός. Και όσο ο κοινωνικός δεσμός είναι διαλυμένος, τα υποκείμενα δεν είναι δυνατόν να συσπηρωθούν αντικειμενικά, σύμφωνα με τους νόμους του ιστορικού υλισμού, και ο οποίος μαζί με τον ιμπεριαλισμό έχει περιθωριοποιηθεί και έχει ενταχθεί στην παραδοσιακή πολιτική θεολογία. Οι σύγχρονες λοιπόν επαναστάσεις, όλες οι εξεγέρσεις, όλες ανεξαρτήτως, έχουν χαρακτήρα οριζοντιοποίησης, αντιεραρχίας και μπορούν να χαρακτηριστούν αντιεξουσιαστικές, όχι ιδεολογικά, μην με παρεξηγήσετε, στο ένστικτο και στο αίτημά τους. Να μην αναφερθώ τώρα στα κίτρινα γυλαίκα και άλλα παραδείγματα. Οι δεσμοί που είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία υποκειμένων και της ίδιας και της αναπαραγωγής της ίδιας κοινωνίας δεν μπορεί να γίνουν με παραδοσιακούς όρους. Θα υπάρξουν δεσμοί, αλλά πρέπει να βρούμε καινούριους όρους. Όπως δεν μπορούμε να ζητάμε για την κρίση και τη διάλυση της οικογένειας από τη γυναίκα να ξαναγίνει νοικοκυρά για να συγκροτηθεί εκ νέου η οικογένεια, έτσι δεν μπορούμε να ζητάμε για να υπάρξει ένας πολιτικός δεσμός τη δημιουργία ενός κομμουνιστικού κόμματος ή μιας ομοσπονδίας αναρχικών, για να μην νομίζετε ότι έχω καμία προκατάληψη. Αυτά είναι σχήματα παραδοσιακά, όταν ακόμα, και να μιλήσουμε μαρξιστικούς όρους, τα φορτικά μοντέλα ήταν ζωντανά κλπ. Και ούτω καθεξής. Σήμερα ζούμε ένα ολοκληρωτικό χρηματιστηριακό, όχι ολοκληρωτικό με τη ιδεολογική έννοια, ένα δεσποτικό, ολοκληρωτικό, χρηματοοικονομικό, καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο και έγινε, απεδείχθη αυτό που λέω, και η αριστερή και η δεξιά διαχείριση και η σοσιαλδημοκρατική διαχείριση ήταν κοινή και ταυτισμένη. Ήταν απόρρια των εντολών και των επιλογών του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Του δούνου τους προκειμένου περίπτωση τη δουλειά κλπ. Ακόμα και σε επίπεδο νομολογίας.
φυσικά. Ένα λεπτό ακόμα, Νόντα. Ένα λεπτό. Είχαμε, ένα παράδειγμα θα φέρω, είχαμε κάνει μια κίνηση παλιότερα μαζί με τα παιδιά της αντιπολεμικής. Ένα γεωνάτο. Να ζητούμε, δηλαδή, να κάνουμε έναν αναγκούρα για την κατάκριση του εξωτερικού μηχανισμού. Βέβαια, δεν καταφέραμε πολλά πράγματα, γιατί είχε καεί και αυτό από τον αντιμπεριαλισμό της πολιτικής θεολογίας. Και μάλιστα σε μια χώρα όπου δεκαετία το 70 η έξοδος από το ΝΑΤΟ ήταν στα προγράμματα όλων των κομμάτων που μπήκαν στην εξουσία μετά, αλλά ήταν και αίτημα ενός λαϊκού κινήματος πρωτοφανούς μαζικότητας. Δεν κατορθώσαμε να το θέσουμε εκ νέου, ίσως σε κάποια άλλη φάση να το ξαναθέσουμε εκ νέου κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται, επειδή η αυλαία των νέων επαναστάσεων έχει ξεκινήσει και ο κίνδυνος δεν είναι ότι θα γίνει η επανάσταση, ο κίνδυνος είναι να είμαστε εκτός από το ρυθμό της, έξω από το ρυθμό της και να μην συμμετέχουμε. Αυτό το είδα και εγώ το 2008. Αυτό το είδαμε και στα κίτρινα γυλαίκα, αυτό το είδαμε παντού. Άρα δεν θα μας περιμένουν. Πρέπει να είμαστε σε κατάσταση αναμονής σε όλο τον χρόνο, σε σχέση με τις εξεγέρσεις κλπ. Ευχαριστώ. Τέλος. Ωραία, ευχαριστούμε. Γιάννη, έχεις το λόγο. Γιάννη, το μικρόφωνο σου παρακαλώ. Επειδή υπάρχει ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά, φαντάζομαι θα μας ρωτήσεις μετά, οπότε να μην πω γι' αυτό. Ήθελα να το ρωτήσω. Ναι. Θα ωραία. Τη θέσω εγώ την ερώτηση να ακουστεί σε όλους. Ωραία. Μερικά σχόλια. Το πρώτο είναι ότι, κατά την άποψή μου και τη συλλογικότητα στην οποία βρίσκομαι, ο στόχος είναι η καθολική χειραφέτηση, οπότε πρέπει να είμαστε ενάντια σε όλες τις μορφές καταπίεσης, να μην θεωρούμε ότι οι φεμινιστικοί, μεταναστευτικοί και άλλοι αγώνες μπορούν να ταξινομηθούν ως απλά υπόθεση ενός δικαιωματισμού, όσο κι αν κυρίαρχες δυνάμεις το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι οι νέες εξεγέρσεις, ένα από τα χαρακτηριστικά τους, κάτι υπόθηκε και πριν, είναι να προσεγγίζουν όλη τη μορφή της ζωής, όλη την καταπίεση, όλο το φάσμα της. Και πέρα από τα εργατικά ζητήματα που προφανώς είναι καθημερινά και φλέγοντα, να μπαίνει και το ζήτημα τι χαρακτήρα έχουμε, τι μορφή ζωής προβάλλουμε, τι αξίες έχουμε, αν καταπιεζόμαστε και πώς καταπιεζόμαστε και σε άλλες σφαίρες. Οπότε για μας ο κοινωνικός πόλεμος πάντα και τον 20ο αιώνα πέρναγε από την εξέγερση και των νέων και των γυναικών και των αγροτών πέρα από την εργατική τάξη και των κοινοτήτων, τότε εθνικών κοινοτήτων, ηθαγενικών κοινοτήτων πιο πρόσφατα και άλλα. Άρα ο διαθεματικός προσανατολισμός είναι ένα εργαλείο και όχι αυτοσκοπός για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό μπλοκ, είτε το πούμε αυτό με όρους ηγεμονίας είτε όχι, που θα προβάλλει έναν άλλο τρόπο ζωής και δεν θα αφορά απλά τα οικονομικά ζητήματα, ούτε απλά το ζήτημα της μακροκλίμακας της πολιτικής οργάνωσης. Και χαρακτηριστικό και όλες οι μεγάλες επαναστάσεις έθεταν όλα αυτά τα ζητήματα, από την Οκτωβριανή και την Κουβανική μέχρι την Κινέζικη, ας πούμε. Οπότε το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι αυτό. Οπότε, ενώ ανέφερα βασικούς άξονες για μένα που συγκροτούν το αντιπολεμικό διεθνιστικό κίνημα και στην Ελλάδα, θεωρώ ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία, όχι επαρκή, αλλά αναγκαία σίγουρα για την κοινωνική απελευθέρωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα, ειδικά χωρίς το ζήτημα των μεταναστών μεταναστριών, πράγμα το οποίο βλέπω ότι λείπει από τις τοποθετήσεις και εδώ πέρα και γενικότερα. Μιλάμε για τα θύματα του πολέμου, μιλάμε για τα θύματα της Δύσης, μιλάμε για μια κατάσταση στην Ελλάδα με στρατόπεδα συγκέντρωσης και όχι μόνο στη Μόρια, αλλά και κάτω από τη μύτη μας, που πολύ λίγοι ασχολούνται με αυτό, στην Αττική. Μιλάμε για 8 κλειστά αυτή τη στιγμή camps στην Αττική, κάτω από τη μύτη μας. Οπότε, και με αν λάβουμε υπόψη και την κρίση στον Εύρο και άλλα πράγματα, θεωρώ ότι από πάρα πολλές απόψεις, και γιατί είναι αντικείμενο στρατιωτικής κατοχής αυτοί οι πλεονάζες πληθυσμοί και γιατί βάζουν το ζήτημα
του ότι γίνεται πόλεμος κάπου αλλού, αλλά μας αφορά και εμάς εδώ. Και γιατί αποτελούν την πολυεθνική εργατική τάξη που όλο και περισσότερο θα απασχολείται, ας πούμε, θα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι τελείως απαραίτητο στοιχείο, το οποίο λείπει προφανώς από τα αντιπολεμικά πατριωτικά προτάγματα τα οποία έχουμε συνθήσει. Και το τελευταίο που θέλω να πω για το θέμα του πατριωτισμού, δεν φετιχοποιώ ούτε τον πατριωτισμό ούτε τον αντιπατριωτισμό. Το έθνος είναι ένα ιστορικό ζήτημα. Θεωρώ ότι από το επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού που βρίσκεται η Ελλάδα και πέρα, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί κοινωνικό μπλοκ το οποίο να έχει διακριτή διαχωριστική γραμμή από την κυρίαρχη ερμηνεία του έθνους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του μεσαίου ή πολύ αναπτυγμένου καπιταλισμού. Και βλέπουμε, το είδαμε θεωρώ και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, το βλέπουμε και με τα ελληνοτουρκικά που θα μιλήσουμε πιο μετά ειδικά, το βλέπουμε και με το θέμα των μεταναστών και το βλέπουμε και με το θέμα της εργατικής τάξης, τέλος πάντων, η οποία όλο και περισσότερο αλλάζει η σύνθεσή της. Όχι ότι δεν είναι το ντόπιο στοιχείο το κυρίαρχο, αλλά αλλάζει πάρα πολύ η σύνθεσή της στην παγκόσμια παραγωγή. Με βάση όλα αυτά, θεωρώ ότι ο στόχος δεν είναι απλά να αρνηθούμε την πραγματικότητα της εθνικής κουλτούρας, αλλά να συγκροτήσουμε πολυεθνικές κοινότητες αγώνα σε ταξική βάση και στη βάση των άλλων μορφών καταπίεσης, οι οποίες μόνο αυτές μπορούν να βάλουν σε ανθρώπινο επίπεδο και όχι σε ιδεολογικό και αφαιρετικό το ποια άτομα βιώνουν τον πόλεμο, από πού έρχονται, από ποιες χώρες, τι κάνει η εθνική ενότητα, η εθνική κυριαρχία κτλ. Του ελληνικού καπιταλισμού συγκεκριμένα και πώς παρά τις διαφοροποιήσεις, ας πούμε, της Ελλάδας ως τέτοιας, ως οντότητας και την αντίθεσή της και την περιφερειοποίησή της μέσα στον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, υπάρχει μια συνεργασία αυτών των καπιταλιστικών δυνάμεων απέναντι σε πληθυσμούς που είναι στην Αφρική, την Ασία κτλ. Κτλ. Που ο ελληνικός καπιταλισμός το κάνει συνειδητά, με δική του πολιτική, δική του απόφαση. Θυσιάζει κάποια πράγματα όπως το εθνικό νόμισμα, που κι άλλοι καπιταλισμοί τα έχουν θυσιάσει, και παίρνει κάποια ανταλλάγματα τα οποία του δίνουν προνόμια και οικονομικά ωφέλη, ώστε να μπει στη διεθνή αρένα του ανταγωνισμού. Γιατί η Ελλάδα, ας πούμε, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόσα θυσιάζει και παρά την καταστροφή, για παράδειγμα, του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, πώς αντιστάθμιση εκμεταλλεύεται τον μεταναστευτικό πληθυσμό στα χωράφια, η Ελλάδα κερδίζει σε τελική ανάλυση η αστική της τάξη και όχι η κοινωνία, ας πούμε, από τη συμμετοχή στον ΝΑΤΟ κτλ. Άρα το ζήτημα για μένα είναι η κοινωνική απελευθέρωση και όχι η εθνική απελευθέρωση από τον ΝΑΤΟ, την ΕΕ και αυτούς τους μηχανισμούς που περιλαμβάνει όλους τους εθνοτικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα στη βάση των μορφών καταπίεσης και εκμετάλλευσης που βιώνουν. Και αυτό δεν αναιρεί τη στοχοποίηση ειδικά του δυτικοκεντρικού καπιταλισμού στον οποίο συμμετέχει κατά κύριο λόγο ο ελληνικός καπιταλισμός. Αυτά για τώρα. Ωραία. Δημήτρη ή Στέφανε, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, θέλω. Θέλω, ναι. Ωραία, τέλεια. Έχεις το λόγο. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Ναι, λοιπόν. Παρατήρηση πρώτη. Ντόπια εργατική τάξη. Δεν υπάρχει ντόπια εργατική τάξη. Στη χώρα μας δεν είμαστε ούτε ντόπιοι, ούτε ηθαγενείς. Είμαστε Έλληνες. Έλληνες εργαζόμενοι, ελληνική εργατική τάξη. Διαβάστε τι λέει ο Πουλατζάς, διαβάστε τι λέει μια σειρά μαρξιστών στοχαστών. Δεν υπάρχει ντόπια εργατική τάξη. Υπάρχει ελληνική, με ελληνικά εθνικά χαρακτηριστικά. Όπως και γερμανική, γαλλική, κουλουπού. Δεν είμαι με τις διαθεματικές ενότητες. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά και με οξύτητα. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί προφανώς τα δικαιώματα, τα μη ταξικά, δηλαδή το γυναικείο, το κίνημα των άλλων σεξουαλικών προσανατολισμών, το κίνημα αλληλεγγύης πρόσφυγης και των μετανάστες, συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο του χεραφητητικού προτάγματος και της απελευθέρωσης σήμερα, αλλά δεν είναι υποκείμενα παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Ενδιαφερόμαστε για ένα μπλοκ υπό την ηγεμονία της εργατικής τάξης. Εγώ έτσι το καταλάβαινα πάντοτε και έτσι το καταλαβαίνω ακόμα. Δεν πιστεύω λοιπόν στη διαθεματικότητα, πιστεύω στην ενότητα με ηγεμονικούς όρους πάντοτε της εργατικής τάξης, της σύγχρονης εργατικής τάξης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή υπόθηκε ότι ζούμε στην εποχή των νέων επαναστάσεων. Δεν ζούμε στην εποχή των νέων επαναστάσεων. Ζούμε στην εποχή μιας
κίνησης σημαντικής προς τη βαρβαρότητα, μιας κίνησης σημαντικής προς την ανάπτυξη των πιο ακραίων και αρνητικών στοιχείων της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Μπορεί βέβαια να μεταβούμε σε μια νέα εποχή επαναστάσεων. Αυτό ακόμα δεν έχει φανεί. Το κοινωνικό υποκείμενο έχει υποστεί στρατηγικές ήττες, και αναφέρομαι στο εργατικό κίνημα, και επίσης η εξεγέρση του τύπου Αραβική Άνοιξη, παρά το ότι τις είδαμε με συμπάθεια και καλά κάναμε και τις είδαμε με συμπάθεια, ακόμα περισσότερο θα έλεγα φαινόμενα σαν τα κίτρινα γυλαίκα, δεν είναι επαναστατικά φαινόμενα. Είναι φαινόμενα κοινωνικής εξέγερσης, ανταγωνιστικού χαρακτήρα αντιθέσεων εν μέρη, αλλά δεν έχουν ακόμα την καθολικότητα. Η επανάσταση έχει μια καθολικότητα. Είναι όταν ο λαός, σαν η συμμαχία των υποτελών τάξεων, έχει μια ενότητα, έχει ένα κοινό προσανατολισμό και το επαναλαμβάνω, θέλει να πάρει και να διαχειριστεί την κρατική εξουσία. Δεν πιστεύω σε κανένα σοσιαλισμό και κομμουνισμό με θύλακες, ας πούμε, κινημάτων μέσα σε καπιταλιστικά πλαίσια και μάλιστα σε διεθνή καπιταλιστικά πλαίσια. Με αυτά τα στοιχεία, εγώ θα ήθελα να μείνω εδώ. Εξακολουθώ βέβαια να έχω την άποψή μου ότι το ζήτημα του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού δεν είναι ζήτημα δύο αστικών τάξεων που παλέουν για την κυριαρχία στην περιοχή. Είναι ζήτημα ενός καπιταλιστικού κράτους που θέλει να αμφισβητήσει τα σύνορα και την κυριαρχία ενός άλλου καπιταλιστικού κράτους. Αυτή είναι η ανάλυση μου και πάνω σε αυτήν πιστεύω ότι πρέπει να δράσει και να λειτουργήσει και η αριστερά. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στέφανε, έχεις το λόγο. Ναι, ωραία. Καταρχάς, κάτι αρχικό που είχε υποθεί, ότι ο αντιμπεριαλισμός έγινε μια κρατική ιδεολογία, υποστήριξε δικτατορικά καθεστώτα κλπ. Πράγματι, υπάρχουν χαρακτηριστικά αντιμπεριαλισμού, για παράδειγμα στην Ιρανική Επανάσταση, η οποία αφού ξεκαθάρισε τους Πέρσες κομμουνιστές, εναντιώθηκε στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε εμείς σήμερα ή με το πρόταγμα που εμείς θέτουμε. Δηλαδή, το ότι η σημερινή φάση, ο ιμπεριαλισμός, είναι η φάση στην οποία σήμερα βρίσκεται ο καπιταλισμός. Επομένως, η σχέση, η πραγματική εναντίωση που οδηγεί σε απελευθέρωση της κοινωνίας και της ανθρωπότητας στον ιμπεριαλισμό δεν μπορεί παρά να έχει σαφή χαρακτηριστικά, και έτσι είχε πάντα από το κομμουνιστικό κίνημα, και όχι από την μετεξέλιξη του ή από την άρνησή του που επήλθε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, να έχει σαφή χαρακτηριστικά εναντίωσης στο κεφάλαιο, στην κεφαλαιοκρατική τάξη κτλ. Σε σχέση με την φάση την οποία βρισκόμαστε. Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μία φάση, όπως είπα, όσον αφορά τις διακρατικές σχέσεις, εντονότητα του ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες βασικές υπεριαλιστικές δυνάμεις, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, που δημιουργεί ένα πλαίσιο, ένα έδαφος, λόγω των κενών που αφήνει, ανάπτυξης και άλλων ανταγωνισμών και ανάμεσα σε περιφερειακούς ανταγωνιστές ή τοπικές κρατικές μορφότητες και αστικές τάξεις. Άρα, μπροστά σε έναν συνεχή κίνδυνο πολέμου που εξελίσσεται, που φέρνει καταστροφές χωρών, φέρνει τη μετανάστευση, φέρνει βαρβαρότητα συνεχή βαρβαρότητα με ένταση, και όσον αφορά το εσωτερικό, θα έλεγα, ας πούμε, μέτωπο των κοινωνιών, τη συγκρότηση των κοινωνιών, πραγματικά στην εξέλιξη μιας βαρβαρότητας. Αφαίρεση με την επίθεση του κεφαλαίου να παίρνει στρατηγικού τύπου χαρακτηριστικά απέναντι στην εργατική τάξη, ακριβώς λόγω της αποσυγκρότησής της και της αποσυγκρότησης κατά συνέπεια των λαϊκών μαζών συνολικά και της ήττας του κομμουνιστικού κινήματος. Αυτή την στρατηγική επίθεση βεβαίως την βλέπουμε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Αφαίρεση και των στοιχειοδέστερων εργατικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Φτώχεια εκτεταμένη, ανεργία εκτεταμένη. Και για να μην συνεχίσω, ένα σκοταδισμό μεσαιωνικού τύπου. Απέναντι σε αυτό, βεβαίως υπάρχουν καταστάσεις αντίστασης, απάντησης και εξεγερσιακές καταστάσεις, και εγώ συμφωνώ ότι είναι διαφορετικό πράγμα οι εξεγέρσεις και διαφορετικό πράγμα η επανάσταση. Η επαναστατική διαδικασία και από την άλλη πλευρά η τελική της φάση της ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος.
σε αυτή την κατάσταση δεν βρισκόμαστε. Κάθε άλλο. Είμαστε μακριά και χρονικά, και αν θέλουμε να το πάρουμε και στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, και χρονικά και πολιτικά. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι ότι ο σοσιαλισμός, ο οποίος προσπαθήθηκε, επιχειρήθηκε, έπιασε κάποια όρια μέσα από τις εσωτερικές του αντιφάσεις, στην εξέλιξή του, όχι στην αρχική του φάση, στην εξέλιξή του, μετατράπηκε στο αντίθετό του. Αποτέλεσμα, η συνολική ήττα του κομμουνιστικού κινήματος σε παγκόσμια κλίμακα, αποτέλεσμα η αποσυγκρότηση της εργατικής τάξης και όλων των μετόπων πάλι των λαών, με συνέπειες τραγικές, οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως από τη δεκαετία του 80, αυτής της επίθεσης, την οποία χαρακτήρισα στρατηγικού τύπου. Ποιο είναι το ζητούμενο? Η πορεία, η αντίσταση. Στέφανε, σε παρακαλώ, λίγο συντόμευε και ολοκλήρωσε για να περάσουμε και σε ωραία, με αυτό το πράγμα, με αυτό εδώ θα τελειώσω. Λέω, η αντίστροφη πορεία, όχι φυσικά με τους όρους τους οποίους τέθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά η προσπάθεια ανασυγκρότησης της εργατικής τάξης, σαν τάξη για τον εαυτό της, που έχει συνείδηση και ξέρουμε τι θα πει, που θα ηγεμονεύσει όντως ενός κοινωνικού, πραγματικά ας πούμε, μιας κοινωνικής συμμαχίας, που για μας, αυτό θέλω να πω, ξεκινάει σήμερα από μια διαδικασία αντίστασης και διεκδίκησης. Από ένα πρωτογενές, θα έλεγα, επίπεδο, και εκεί έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε βάρος. Αντίσταση και διεκδίκηση, μια πάλι η οποία συνδέει αλληλένδετα το αντικαπιταλιστικό με το αντιπεριαλιστικό. Σταματάω εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και για τις δευτερολογίες στους ομιλητές. Θα δώσω το λόγο σε έναν ακροατή που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση και στη συνέχεια θα σας πω μια ερώτηση που έχει γραφτεί στο Q&A. Ακούγομαι? Ναι. Γεια χαρά, Θοδωρής Βελισάρης λέγομαι. Είμαι και εγώ μέλος της ομάδας Πλατύπους. Η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν. Ήδη έχουν ανοίξει θέματα που φαντάζομαι θα προχωρήσει η συζήτηση για αυτά, όπως ο χαρακτήρας εργατικής τάξης σήμερα, διεθνώς και της ελληνικής ειδικά, η στάση της αριστεράς απέναντι στους ελληνοτουρκικούς ανταγωνισμούς, η στάση της αριστεράς απέναντι σε αντιδραστικές μορφές αντιυμπεριαλισμού που ήδη κάπως άνοιξε, όπως του Ιρανικού κράτους, της Χεσμπολάχ κτλ. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να εμβαθύνουμε σε αυτά. Εγώ θα ήθελα απλά να βάλω στη συζήτηση δύο ακόμα στοιχεία και αν τα βρουν ενδιαφέροντα οι ομιλητές να τα σχολιάσουν. Ένα έχει να κάνει με τον Λένιν. Πέρα από την πολύ σωστή περιγραφή που έγινε για τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του υπεριαλισμού κατά Λένιν και τις αλλαγές στις συνθήκες που έχουν επέλθει από τότε, ήθελα να θυμίσω ότι για τον Λένιν ο υπεριαλισμός ήταν επίσης η παραμονή της κοινωνικής επανάστασης του προλεταριάτου. Δηλαδή υπήρχε και ένα υποκειμενικό στοιχείο στον ορισμό που έδινε ο Λένιν στον υπεριαλισμό, δηλαδή η γιγάντωση ενός διεθνούς εργατικού κινήματος επηρέαζε τις διεθνείς μεταμορφώσεις του καπιταλισμού προς αυταρχικότερες μορφές. Υπήρχαν σε σχέση με σήμερα, επειδή τονίστηκαν οι αντικειμενικές διαφορές υποκειμενικά, υπήρχαν μαζικά επαναστατικά κόμματα και επίσης υπήρχε μια μαζική διεθνής σοσιαλιστών. Οπότε ο Λένιν περιγράφει, για παράδειγμα, πως στις πλουσιότερες χώρες αναδύεται μια εργατική αριστοκρατία την οποία πρέπει να εξαγοράζει, ας πούμε, η αστική τάξη. Άρα ο υπεριαλισμός είναι και ευθύνη της εργατικής τάξης τρόπον, την έχει και υποκειμενικά στοιχεία. Οπότε το βάζω αυτό σαν προβληματισμό πέρα από την αντικειμενική ανάλυση η οποία μας οδηγεί σε πολιτικά και υποκειμενικά συμπεράσματα. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινάμε και από την πολιτική έμφαση στον υποκειμενικό παράγοντα και μετά να βλέπουμε πώς αυτός επηρεάζει και τον αντικειμενικό. Και ένα δεύτερο, θα με ενδιέφερε, αν υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ομιλητές, μια συζήτηση της κυρίαρχης δύναμης στην Ελλάδα που διατείνεται ότι είναι αντιπεριαλιστική, δηλαδή τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας απέναντι στο πρόβλημα του υπεριαλισμού και τις πολιτικές που προωθεί, αν θα ήθελα να τις σχολιάσουν. Ευχαριστώ.
Ωραία. Στέφανε, έχεις το λόγο. Ωραία. Να πω δύο λόγια για το πρώτο. Εγώ νομίζω ότι έκανα μια αναφορά ότι η τοποθέτηση του Λένιν απέναντι στον υπεριαλισμό δεν ήταν απλώς, ας πούμε, μια θεωρητική προσέγγιση. Ήταν σε ποιο στάδιο, εν πάση περιπτώσει, πέρασε εξαντικειμένου. Εξαντικειμένου, έτσι επαναλαμβάνω, ο καπιταλισμός, ο προμονοπωλιακός καπιταλισμός. Αλλά ήταν και η προσέγγιση που έλεγε ότι δεν έχει πλέον το κεφαλαιοκρατικό σύστημα να δώσει τίποτε άλλο στην ανθρωπότητα παρά μόνο είναι ένα σύστημα που σαπίζει και που αναζητά, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, την ανατροπή του. Δεν έχει άλλο προοδευτικό ρόλο, άρα δεν υπάρχει νέο στάδιο το οποίο να τον αντικαταστήσει. Και εδώ βρίσκεται, δηλαδή οι υποστηρικτές του νέου σταδίου θα πρέπει να απαντήσουν και ως προς αυτό, στο γεγονός δηλαδή ότι η αστική τάξη έχει ακόμα, συνεχίζει να έχει ακόμα έναν προοδευτικό ρόλο σε σχέση με την ανθρωπότητα. Αυτό είναι μία πλευρά. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι πραγματικά, αυτό σημαίνει ότι η επανάσταση είναι επίκαιρη. Αυτό ως προς τους αντικειμενικούς όρους, ως προς τους ύπαρξη αυτών των αντικειμενικών όρων. Ένα άλλο ζήτημα είναι βεβαίως η συγκρότηση του υποκειμενικού παράγοντα και της τάξης και του μετόπου των λαϊκών στρωμάτων. Και Στέφανε, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Και του πολιτικού υποκειμένου της τάξης, δηλαδή του πιο προχωρημένου τμήματός της, του κόμματός της, είναι ένα ζήτημα το κατά πόσο μπορεί ή συγκροτείται αυτός ο όρος, ο δεύτερος, ο υποκειμενικός, ο οποίος θα έρθει και θα απαντήσει επάνω στις αντικειμενικά όριμες συνθήκες για να μπορέσει να επέλθει η ανατροπή. Πραγματοποιήθηκε αυτό σε μια σειρά από στην Σοβιετική Ένωση το 2017. Είχαμε τη συνέχεια και, όπως είπα, τούτο εδώ το πράγμα έπιασε τα όρια του, ανέδειξε ενδογενείς αντιφάσεις, γέννησε εσωτερικά στρώματα μέσα στην φάση της ανάπτυξης του σοσιαλισμού, γέννησε το στρώμα εκείνο το οποίο οδήγησε στην αντίστροφη πορεία. Και λέω ότι βρισκόμαστε τώρα στην διαδικασία επανασυγκρότησης αυτού του υποκειμένου. Να περάσω στο θέμα του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έκανε μια ολόκληρη υποτίθεται πορεία αντιυμπεριαλισμού και τώρα έχει ενστερνιστεί επί της ουσίας την αντίληψη της παγκοσμιοποίησης με την γνωστή θεωρία της αλληλοεξάρτησης. Το ΚΚΕ υπόθηκε για το ένατο συνέδριο και από πιο μπροστά, αλλά ούτε το ένατο συνέδριο επί της ουσίας δεν ήταν ένα συνέδριο, και από τα πιο μπροστινά, αλλά και το ένατο και τα επόμενα. Δεν είναι ένα συνέδριο πάλης ανάδειξης του υπεριαλισμού με τους ταξικούς όρους, θα έλεγα. Αλλά ήταν μια προσέγγιση του εξάρτησης και του υπεριαλιστικού παράγοντα με τελείως ερφωνιστικούς όρους, τους όρους των σταδίων, που ποτέ δεν έφτανες στην κοινωνική επανάσταση, στην κοινωνική ανατροπή. Σήμερα, αυτό που κάνει, που υποτίθεται ότι στο 19ο συνέδριο έρχεται να ανατρέψει την προηγούμενη ρεφορμιστική του, ας πούμε, ή σε κάποιες πλευρές ρεφορμιστική και σύμφωνα με τους ίδιους πορεία, και υποτίθεται ότι οδηγείται ή θέλει να προσεγγίσει τα πράγματα μια σοσιαλιστική επανάσταση. Στην ουσία, ούτε αυτό προσεγγίζει, κάθε άλλο, κινείται μέσα στα πλαίσια του αστισμού, προβάλλοντας δε την θεωρία της αλληλεξάρτησης, η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά να μπορεί να σταθεί επί της ουσίας, γιατί εντάξει, όλα αλληλοξαρτώνται, αλλά κάποιος έχει υπονεύουσα θέση σε αυτή την σχέση, η οποία υπάρχει έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, και σε κάθε κοινωνία. Επί της ουσίας αρνείται αυτό που σημείωσα πριν, την πάλι ενάντια στα βάθρα του κεφαλαιοκρατικού συστήματος της Ελλάδας. Και αυτά τα βάθρα είναι τα βάθρα της εξάρτησης. Είναι ο υπεριαλισμός σε ενιαίο μπλοκ με την αστική μας τάξη. Άρα αρνείται, δεν έχει καμία σχέση με αντιυπεριαλιστικό αγώνα, τον αρνείται, αλλά και καμία σχέση με κοινωνική ανατροπή. Ναι, τελείωσα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαι σύντομος. Ευχαριστούμε, Στέφανε. Κάποιος άλλος από τους ομιλητές? Εγώ θα ήθελα. Ωραία. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι όντως στο ζήτημα της σχέσης του υπεριαλισμού με τη σοσιαλιστική επανάσταση, έτσι, πράγματι,
το βιβλίο του Λένιν ανοίγει αυτό το θέμα, δηλαδή ότι ο υπεριαλισμός και το μονοπωλιακό στάδιο είναι η τελευταία φάση πριν τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτό εν μέρη επιβεβαιώθηκε στον αιώνα που πέρασε και εν μέρη διαψεύστηκε. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρξε μεν η επανάσταση, αλλά η επανάσταση δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί. Νομίζω ότι υπάρχει ένα προβληματικό σημείο στη σκέψη του Λένιν και το αναφέρω. Αυτό που ο Λένιν μιλάει για το σάπισμα. Νομίζω ότι αυτή η σκέψη του Λένιν προέρχεται από τον Χόμψον, τον Άγγλο αριστερό φιλελεύθερο πρώτο αναλυτή του υπεριαλισμού, ας πούμε, όπου και εκεί υπάρχει η άποψη ότι ο μονοπωλιακός, ο υπεριαλισμός είναι το καθεστώς των ραντιέριδων, ας πούμε, και είναι ένα καθεστώς μη παραγωγικό, το οποίο επιφέρει στασιμότητα των παραγωγικών δυνάμεων, της τεχνολογίας κλπ. Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο στη σκέψη του Λένιν, το κομμάτι του μοντέλου είναι προβληματικό. Και είναι προβληματικό γιατί έχει από πίσω μία αντίληψη ότι επειδή ο υπεριαλισμός συνιστά μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, αυτή η μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων αυτόματα έρχεται σε ρήξη με την ατομική ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το σχήμα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα με τον καπιταλισμό είναι ότι δεν αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις, ή ότι καταστρέφει τις παραγωγικές δυνάμεις, ή ότι σαπίζει τις παραγωγικές δυνάμεις, ή ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι το πρόβλημα της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Δεν πιστεύω ότι είναι η αδυναμία του καπιταλισμού να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις. Τις έχει υπεραναπτύξει και νομίζω ότι σε αυτό ο Λένιν ήταν τελείως λάθος. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αφαιρέσουμε από τη θεωρία του υπεριαλισμού το στοιχείο του καταστροφισμού και το στοιχείο ότι, ας πούμε, το τελευταίο στάδιο, καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά και αν θεωρηθεί το τελευταίο στάδιο, ότι αυτό είναι ένα στάδιο ανάσχεσης, ας πούμε, της ανάπτυξης, καπιταλιστικής ανάπτυξης και των παραγωγικών δυνάμεων. Και εδώ θέλω μόνο μία μικρή συμπλήρωση, ότι και στο έργο του το 1918, «Τα καθήκοντα της Σοβιετικής Εξουσίας», ο Λένιν λέει ότι ακόμα και η διεύθυνση, η ολοκληρωτική διεύθυνση της πολεμικής οικονομίας στη Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να θεωρηθεί προστάδιο του σοσιαλισμού. Πράγμα που ανοίγει και μια λίγο αυταρχική αντίληψη για την διαχείριση, διεύθυνση της παραγωγής κάτω από την εργατική εξουσία κλπ. Είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω όμως ότι και αυτό έχει μια διάσταση παραγωγίστικη και οικονομίστικη στη σκέψη του Λένιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θέλει να συμπληρώσει κάποιος άλλος κάτι? Να ρωτήσω κάτι? Ναι, βεβαίως. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα ήθελα να ακούσω τις ερωτήσεις πιο πολύ για να μην τρώω και χρόνο και να πω κάτι για τις ερωτήσεις στο τέλος, ας πούμε, αφού ολοκληρωθούν. Τις ερωτήσεις εννοείς που μας έχουν θέσει? Ναι, ναι, ή την τοποθέτηση του Θοδωρή. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το κάθε τι, αλλά λέω... Μήπως μπορώ να το κάνω καλύτερα να κάνουμε μία-μία, να σχολιάζετε λίγο σύντομα, γιατί άμα τις κάνω όλες μαζί και χάνεται η ουσία της ερώτησης και ανοίγουμε πολλά μέτωπα, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο και για το κοινό να την παρακολουθήσει. Θα ακολουθήσει αυτή η ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Απλά απαντήστε στην πρώτη ερώτηση και στη συνέχεια θα... Ναι, για το ένα σχόλιο για αυτά που Θοδωρείς. Ένα πρόβλημα, νομίζω, στην ανάλυση του Λένιν είναι ότι αν πάρει κανείς αποκομμένα τα κριτήρια που ίδιος έχει δώσει έμφαση σε αυτά ή σε άλλα κριτήρια, σε άλλα σημεία του βιβλίου του, ο υπεκειμενικός παράγοντας, ο οποίος είναι το πλαίσιο όλου του βιβλίου, υποτιμάται ως κριτήριο περιοδολόγησης. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα κριτήριο ότι το υποκείμενο εργασίας, για παράδειγμα, και οι μορφές εκμετάλλευσης που βιώνει, αποτελεί σημαντικό κριτήριο περιοδολόγησης του καπιταλισμού. Σαν αποτέλεσμα έχει οι αναλύσεις που καθυλώνονται στα 5 κριτήρια να θεωρούν αδιάφορο το γεγονός ότι ο πληθυσμός των πόλεων ξεπέρασε τον πληθυσμό των χωριών το 2008. Αν κανείς μείνει, ας πούμε, στα κριτήρια του Λένιν, δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό για την περιοδολόγηση του καπιταλισμού, γιατί δεν αποτελεί κάποιο σημαντικό κριτήριο, κάτι τέτοιο. Άρα και η αγροτοεργατική συμμαχία κτλ. Κτλ. Γι' αυτό ανέφερα τη δημογραφία πριν, σαν μια ομάδα παραγόντων. Ο υποκειμενικός παράγοντας επιπλέον είναι σημαντικός γιατί η πραγματική διεξαγωγή δεν είναι η καθαρή εργατική τάξη απέναντι στην καθαρή αστική, αλλά είναι ένα σύνολο διαστάσεων των υποκειμένων που δεν είναι παρατακτικό το ένα δίπλα στο άλλο. Για παράδειγμα, δεν είχε παρατακτική σχέση η χειραφέτηση της γυναίκας στην Ρωσία, για την οποία έχει γράψει ο Λένιν, για παράδειγμα.
ή προοδευτικοί νόμοι της Σοβιετικής Ένωσης για την οικογένεια, μετεπαναστατικά. Δεν ήταν μια απλή συνάθρηση, ας πούμε, με την εργατική τάξη, όλα αυτά. Είναι άλλα επίπεδα. Είχαν να κάνουν με το ότι το υποκείμενο δεν είναι απλά η εργατική τάξη. Πρώτον, είναι και η πολιτική οργάνωσή της. Δεύτερον, είναι και η οικογένειά του και ο χαρακτήρας του. Γι' αυτό και ο Engels, ήδη από την καταγωγή της οικογένειας, έβαζε την οικογένεια και την εργασία, την αναπαραγωγή και την παραγωγή, ως δύο βασικούς πυλώνες του ιστορικού υλισμού, όπως είναι και το έθνος. Θυμίζω το εθνικό ζήτημα και στη Σοβιετική Ένωση και γενικότερα, αν μπορούσε να αναχθεί σε μία απλή φράση η οποία μιλάει για την εργατική τάξη, δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα του πολυεθνικού ζητήματος, ας πούμε, στη Σοβιετική Ένωση ή των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων κτλ. Θα πρέπει να δούμε αναδρομικά την ιστορία του 20ου αιώνα, να δούμε τις νέες εξεγέρσεις και τους εμφυλίους, που είναι μια τάση του υποκειμενικού παράγοντα, που συμφωνώ ότι δεν αποτελεί επανάσταση, ας πούμε, αποτελεί όμως μια τάση, μια δυνατότητα προς αυτήν, σε έναν καπιταλισμό που έχει προβλήματα. Για να δούμε λοιπόν, με βάση τον 20ο αιώνα, τι καταλαβαίνουμε επιπλέον για τον υποκειμενικό παράγοντα, που δεν μπορούσε να το καταλάβει ίσως ατομικά ο Λένιν, αλλά μπορεί να μπορούσε σε κάποιες όψεις να το καταλάβει ο Τρότσκι ή ο Λένιν σε κάποιες άλλες ή κάποιες άλλες τάσεις, ας πούμε η Κολοντάι μέσα στο Μπολσεβίκικο κόμμα ή αλλού, ή ο Τσέ, το τι γράφει ο Τσέ για τον ανθρώπινο παράγοντα ή ο Μάο για την πολιτισμική επανάσταση κτλ. Θεωρώ δηλαδή ότι το πράγμα αυτό δεν έχει τελειώσει, το τι είναι υποκειμενικός παράγοντας, δεν έχουμε οριστική απάντηση και καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί γύρω από αυτό το ερώτημα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς έχει βρει την μαγική σχέση με το επαναστατικό υποκείμενο. Και τέλος, γύρω από αυτό για τον υποκειμενικό παράγοντα, επειδή θεωρώ ότι όντως ο καπιταλισμός περνάει άλλο ένα κύκλο παρακμής, ανάπτυξης αλλά και παρακμής του, ανώτερο από τον προηγούμενο, που δεν αναιρεί τα υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά, αλλά προσπαθεί να τα υπερβεί και δεν μπορεί αυτά τα όρια. Και το ζήτημα προφανώς του κράτους, έχει γράψει και ο Ρούσης και άλλοι γύρω από αυτό, ξανατίθεται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για την ηγεμονία της εργατικής τάξης και να μην δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για την ηγεμονία της εργατικής τάξης ήταν καταστροφικός πολιτικά. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αιτία της ΣΥΤΑΣ, αλλά την βάθινε και την αποκρυστάλλωσε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα του κράτους, βλέπετε το κράτος και επανάσταση και από τι στηρίζεται το κράτος και ένα μετεπαναστατικό, ας πούμε, κράτος ή μη κράτος ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό αφορά τον υποκειμενικό παράγοντα, μαζί με την ανάλυση του υπεριαλισμού και η ανάλυση του κράτους. Επομένως, θα έλεγα να έχουμε μια πιο ερευνητική διάθεση γύρω από τον υποκειμενικό παράγοντα, τονίζοντας, και κλείνω με αυτό γύρω από αυτό το ζήτημα, ότι το να επισημαίνει κάποιος ότι αναγκαίο στοιχείο είναι η απελευθέρωση του σώματος, ας πούμε, σε μια επαναστατική διαδικασία, πέρα από κάθε μορφή καταπίεσης, δεν τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο τις καταπιέσεις μεταξύ τους. Τονίζει μια αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη, για να μην έχουμε φαινόμενα που είδαμε και στην Σοβιετική Ένωση, όταν είχε μια πιο αντιδραστική στροφή. Που άρχιζαν να καταπιέζονται εθνικές μειονότητες ή άνθρωποι με έναν υπερβολικό τρόπο. Και η εργατική τάξη, φυσικά. Αυτά. Νόντα, έχεις το λόγο. Το οποίο είναι και πολιτική συνέχεια του λεϊνισμού. Νόντα, πάρ' το λίγο από την αρχή πάλι, γιατί δεν ακούστηκες. Ναι. Θα μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα και ταυτόχρονα είναι σαν να μιλάω και για τον Λένιν, διότι θεωρώ δεν ακούμε. Ναι. Ακούμε. Πάτα πάλι το μικροφωνάκι, Νόντα, για να ανοίξει. Τώρα ακούγεσαι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λίγο λοιπόν, σταθερός να είσαι, να μιλάς σε σταθερά και θα ακουστείς. Λοιπόν, ήθελα
Δε. Θέλω να μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα και είναι το ίδιο σαν να μιλάω για το Λένιν και την Λενινιστική προοπτική. Στη βάση του Κομμουνιστικού Κόμμα είναι ο φυσικός, πολιτικός και πληροφορικός διάδοχος του Λενινισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι λάθος. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Τώρα ακούγομαι. Καλύτερα. Καλύτερα. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ως φυσική και βιολογική και πολιτική εξέλιξη του και καλά έκανε και το είχε, γιατί ήταν ένα κόμμα το οποίο απευθύνονταν σε μια, ήταν ενταγμένο σε μια διεθνή, σε έναν διεθνή ανταγωνισμό. Και αυτός ο ανταγωνισμός, σε αυτόν τον ανταγωνισμό, σύμμαχό του είχε. Το αφήγημα του αντιπεριαλιστικού ενός κομμουνιστικού κόμματος υπάρχει και λειτουργεί για να βοηθήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταλάβει την εξουσία. Όταν αυτό το αντιπεριαλιστικό αφήγημα δεν λειτουργεί στην κοινωνία ή έφτασε στα όρια του με τη συγκυβέρνηση του 1989, το Κομμουνιστικό Κόμμα βάζει την τακτική, γίνεται πιο σοσιαλιστικό, είναι τακτική του Ιούλη του 17 και όχι ό,τι έχει ξεπερδέψει με τον αντιπεριαλισμό, δεν τον χρησιμοποιεί ή τον χρησιμοποιεί η καταβούληση και κάπως αδέξια στις μέρες μας, γιατί είναι, υπάρχει μια αδεξιότητα σε σχέση με αυτό, και δεν τον χρησιμοποιεί διότι δεν λειτουργεί κοινωνικά και δεν λειτουργεί σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είπαμε, βλέπει ότι άλλες δυνάμεις έχουν υιοθετήσει τον αντιυμπεριαλισμό σαν τακτική, έχουν ενσωματώσει και τον εθνικισμό και έχει φύγει τελείως από την αριστερά η ηγεμονία πάνω στο αντιυμπεριαλιστικό. Και το Κομμουνιστικό, βλέποντας αυτά τα πράγματα, έχει αποσυρθεί και από το δημόσιο βίο. Και η στρατηγική του τώρα είναι η στρατηγική της επιβίωσης του. Γι' αυτό φυσικά είναι και πιο σοσιαλιστικό στο χαρακτήρα της Επανάστασης, είναι και πιο και ως τακτική και ο λόγος του, αυτό που είπα, χαρακτήρας του Ιούλη του 17. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση με τον αντιπεριαλισμό, γιατί πλέον έγινε ο αντιπεριαλισμός ιδρύως ως ιδεολογία. Δεν λειτουργεί στον αισθητό κόσμο. Αυτό. Ωραία. Κάποια πράγματα δεν τα ακούσαμε από τον Νόντα, αλλά εντάξει, το ζουμί νομίζω βγήκε της τοποθέτησης. Λοιπόν, θα ρωτήσω τώρα μία ερώτηση που μου έχει έρθει στο Q&A. Πριν την θέσω την ερώτηση στους ομιλητές, να πω ότι αν θέλετε, όταν στέλνετε την ερώτησή σας, μπορείτε να λέτε και το όνομά σας και σε ποια συλλογικότητα είστε, άμα θέλετε να ακουστεί και αυτό. Λοιπόν, η ερώτηση έχει ως εξής. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συμμετέχοντες σχετικά με την ανάγκη συγκρότησης αντιπολεμικού κινήματος σε Ελλάδα και Τουρκία. 1. Ποια εικόνα έχουν όσον αφορά τη στάση των λαϊκών στρωμάτων σε Ελλάδα και Τουρκία, όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. 2. Ποια πρέπει να είναι τα ακριβή χαρακτηριστικά για τα επίδικα ζητήματα που είναι μπροστά μας, ενός αντιπολεμικού κινήματος σε Ελλάδα και Τουρκία φυσικά, εφόσον όλοι επικαλούνται και σωστά την ανάγκη να αποτραπεί μία πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κοινώς, όσοι θέλουν να στήσουν αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πώς θα τοποθετηθούν απέναντι για π.χ. σε διεκδικήσεις νησιών, θαλάσσιων ζωνών
συγκεκριμένων στοιχείων απέναντι στα ερωτήματα που βάζουν οι εργαζόμενοι και στις δύο χώρες. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση, όποιος θέλει να απαντήσει. Ναι, να πω εγώ. Ναι, Γιάννη, έχεις το λόγο. Ωραία. Εντάξει, προφανώς το ζήτημα είναι τεράστιο, προϋποθέτει την απάντηση σε διάφορα ερωτήματα, όπως ποια είναι η θέση του ελληνικού καπιταλισμού, αν είναι αμυνόμενος, επιτιθέμενος ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ, ανασυγκυρία κτλ. Τι μορφή έχει ο πόλεμος κτλ. Μια εκτίμηση για το ποια είναι τα όρια του εφικτού γύρω από μια πολεμική σύγκρουση. Όλα αυτά. Νομίζω κάποια βασικά σημεία είναι το εξής. Αν ξεκινήσουμε από τη θέση ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα, ας πούμε, τότε θα πρέπει να αρνηθούμε και την απειλή της Ελλάδας να επεκτείνει τα θαλάσσια σύνορα, γιατί ως θαλάσσια σύνορα τα περιγράφουν τα χωρικά ύδατα και την Αιγυλίτιδα ζώνη, διάφοροι διεθνολόγοι, από τα 6 στα 12 μίλια. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό είναι μια απειλή μιας μονομερούς ενέργειας, ενώ γνωρίζουμε ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας επιβάλλει πρώτα οτιδήποτε να περνάει πρώτα από μια συνεννόηση και διαπραγμάτευση. Και αυτό δεν το λέω με επαναστατικό τρόπο, το λέω με αστικοδημοκρατικούς όρους. Άρα, καμία αλλαγή συνόρων σημαίνει να μην υπάρχει καμία τέτοια απειλή, είτε από την Ελλάδα είτε από την Τουρκία, καμία επέκταση χωρικών υδάτων που θα μειώσει και τα διεθνή ύδατα. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο το κοινό τα γνωρίζει αυτά. Νομίζω ότι επαναλαμβάνω απλά πράγματα που έχουν υποθεί πολλές φορές, αλλά θα το κάνω κάπως. Το δεύτερο είναι να υπάρχει μια αντιστοιχία του εναέριου χώρου, όχι απλά του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη θάλασσα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως μάλλον γνωρίζουμε, από το 1931 έχει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο βάζει 10 μίλια στον αέρα, 6 στη θάλασσα. Είναι παραπάνω δηλαδή στη θάλασσα. Λένε πολλοί ότι είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Θα έλεγα όμως ότι δεν είναι και αυτό καλό δείγμα, ας πούμε. Και ούτε υπάρχει μια λογική ότι θα έπρεπε να τα κάνει 12 στη θάλασσα και να έχει, για να εναρμονιστεί κατά κάποιο τρόπο με τα 10 στον αέρα. Αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τις διάφορες συμφωνίες, και η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν παραβιάσει κατά καιρούς αυτό το επίπεδο των συμφωνιών. Από εκεί και πέρα, με καθαρά αντικειμενικά δεδομένα, ο ελληνικός καπιταλισμός είναι μεγαλύτερο ο τουρκικός καπιταλισμός είναι μεγαλύτερο σε όγκο από τον ελληνικό. Ωστόσο, η ελληνική αστική τάξη ιστορικά διάλεγε τη σωστή πλευρά και έχει θεσμοποιήσει κεκτημένα γεωπολιτικά στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο που δεν αντιστοιχούν με την οικονομική δυναμική της. Επομένως, η διατήρηση αυτών των κεκτημένων από την Ελλάδα παίρνει και έναν επιθετικό χαρακτήρα. Όταν η Ελλάδα δεν αναθεωρεί, δηλαδή δεν ζητά παραπάνω, για παράδειγμα, χωρικά ύδατα, το να θέλει η Ελλάδα, ο ελληνικός καπιταλισμός έναντι του τουρκικού, να διατηρήσει κεκτημένα τα οποία δεν αντιστοιχούν με όρους οικονομικής ισχύως, αποτελεί μια δική του επιμονή, η οποία δεν έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να διατηρήσει έναν προηγούμενο σχετισμό δυνάμεων και όχι τον τωρινό. Άρα αυτό δεν είναι διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι σχετισμός δύναμης. Γενικά θα έπρεπε όλοι εδώ πέρα να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση στην Ελλάδα για το τι ισχύει γύρω από όλα αυτά, γιατί πολλά πράγματα προβάλλονται ως διεθνές δίκαιο και δεν είναι. Είναι ένας σχετισμός δύναμης. Ένα παράδειγμα για το Καστελόριζο. Είναι παράλογο να έχει επίρρεια 100% ΑΟΣ το Καστελόριζο. Αυτό πέρα από το ότι το έχει πει ο Κοντζιάς, ο Ροζάκης, ο Ηρακλήδης, διεθνολόγοι κτλ. Ούτε από την ομολογία προκύπτει κάτι τέτοιο. Το να εμένει η Ελλάδα σε αυτό και η ελληνική κοινωνία να νομίζει γενικά και να βλέπει ψεύτικους χάρτες στην πραγματικότητα για τα δεδομένα όρια των ΑΟΣ που δεν έχουν οριοθετηθεί, ούτε ανακηρυχτεί παντού, ούτε οριοθετηθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι ένας εθνικός μύθος. Καλό είναι αυτοί οι εθνικοί μύθοι να σπάνε. Δεν μπορεί το σύμπλεγμα αυτό να θέλει 100% επίρρεια. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ούτε ένα επιχείρημα ότι ο Ερντογάν είναι τρελός και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Γενικά πάντως, ακόμα και μια συνεκμετάλλευση Ελλάδας-Τουρκίας με μια συμφωνία που θα παίρναγε μέσα από πολεμικά επεισόδια κτλ., δεν θα ήταν προς το συμφέρον των λαών. Γιατί πρώτον θα διαιώνιζε μια πολεμική σύγκρουση, γιατί δεν αρκεί ένας νόμος για να λυθεί κάτι τέτοιο. Είναι οικονομικοί οι λόγοι που υπάρχει σύγκρουση. Και δεύτερον, δεν πρέπει να γίνουν εξορίξεις, έτσι κι αλλιώς. Και να ακούσουμε το οικολογικό κίνημα διεθνώς που τονίζει τα αρνητικά, πως αυτοί οι πεπερασμένοι επιβλαβείς σπόροι επιβάλλουν ανταγωνισμούς και δεν πρέπει να θέλουμε να μπει καν να τρυπάνε εκεί.
και γιατί είναι οι πολυεθνικές κυρίες που θα το πάρουν, αλλά και για λόγους κοινωνικής σύγκρουσης και πολεμικού κινδύνου. Και το τελευταίο που θέλω να πω για όλα αυτά είναι ότι είναι άδικος και από τις δύο πλευρές ελληνικού-τουρκικού καπιταλισμού. Διαφέρουν οι δυνάμεις, διαφέρουν τα μεγέθη. Αυτό δεν αναιρεί τον άδικο χαρακτήρα, που μπορεί και μια με όρους ΑΕΠ μικρότερη οικονομική δύναμη να έχει άδικο σε μια σύγκρουση. Μπορεί οι συμμαχίες της να είναι πολύ επιθετικές, βλέπε Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό να το κρατήσουμε. Αλλά βασικά να κρατήσουμε ότι δεν απειλούμαστε απλά από έναν πόλεμο. Πόλεμο συμβαίνει ήδη. Και το είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση και είδα ότι ας πούμε μετά δεν επηρέασε κάπως την κουβέντα. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές βάσεις, που είναι μορφή συμμετοχή σε πόλεμο. Συμβαίνει ήδη αυτό το πράγμα. Απλά η Ελλάδα είναι από την πλευρά του επιτιθέμενου, ενώ η συμμαχία της. Και αυτό το πράγμα καθιστά αυτό το πράγμα αόρατο. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι δεν γίνεται πόλεμος. Έχει γίνει. Η Ελλάδα στους βομβαρδισμούς Συρίας, για παράδειγμα, έδωσε την βάση Σούδας. Άρα συμβαίνει ήδη αυτή η πολεμική διαδικασία. Είμαστε στην πλευρά, δυστυχώς, αυτών που κάνουν επίθεση και αυτό πρέπει να τον μπλοκάρουμε. Και το δεύτερο που πρέπει να μπλοκάρουμε, που συμβαίνει ήδη και δεν απειλούμαστε απλά από αυτό, είναι ο πόλεμος κατά των μεταναστών. Δεν θα αναλύσω πώς είναι η συνέχεια των επεμβάσεων που γίνονται στο εξωτερικό ή της φτώχειας, που είναι μια δομική βία, την οποία έχουν ασκήσει ιστορικά τα πρώην απεικιοκρατικά, καπιταλιστικά, υπεριαλιστικά κράτη. Θα πω απλά ότι αν είμαστε από την πλευρά των καταπιεσμένων και της εργατικής τάξης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σε μεγάλο ποσοστό, βλέπεις τα χωράφια, θα πρέπει να βάλουμε στο αντιπολεμικό κίνημα το μεταναστευτικό. Και να είναι φιλικό το αντιπολεμικό διεθνιστικό κίνημα και σε όλες τις μορφές καταπίεσης. Η υπεριαλιστική διάσταση διατηρείται είτε με τις στρατιωτικές βάσεις, είτε με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί είναι μορφές αποικιοποίησης αυτών των πληθυσμών. Αναιρούνται στοιχειώδη δικαιώματα, είναι εκτός δύσης αυτοί οι πληθυσμοί κτλ. Κτλ. Πρέπει να Γιάννη, ολοκλήρωση σε παρακαλώ, για να μείνει χώρος και για άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Άρα, αντιπολεμικό κίνημα που παρεμβαίνει στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό είναι ενάντια στην δυτική συνεργασία Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στον άδικο χαρακτήρα του πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας, υπέρ των μεταναστών και σε σύνδεση με τους υπόλοιπους κοινωνικούς αγώνες. Και μια εκτίμηση για τον πόλεμο, 60% και 70% Ελλάδα-Τουρκία έχουν μια αρχική αποστροφή προς το να κλιμακωθεί ο πόλεμος. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το αναδείξουμε και να μιλήσουν κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης με κάτοικους του Καστελορίζου και της Αθήνας και να πούν αυτοί οι κάτοικοι που θα τους βρούμε και θα τους δώσουμε βήμα ότι δεν θέλουμε να κλιμακωθεί η πολεμική αντιπαράθεση. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ Γιάννη. Μπορώ να πω. Μπορώ ναι. να πω εγώ. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Απλά, γενικά τα σχόλιά σας λίγο σύντομα, 2-3 λεπτά, για να μείνει χώρος και για άλλες ερωτήσεις. Okay. Λοιπόν, εγώ θα είμαι σχεδόν λακωνικός. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ο όρος για να υπάρξει κοινό κίνημα κατά του πολέμου στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι να καταδικαστεί η επεκτατική πολιτική του Ερντογάν. Αν αυτό δεν καταδικαστεί, που αυτό είναι η κύρια πλευρά, υπάρχουν και άλλες πλευρές που είναι οι ηγεμονευόμενες. Αυτή είναι η δεσπόουσα και η ηγεμονεύουσα. Η επιθετική πολιτική του καθεστώτος Ερντογάν, η οποία καθόλου δεν ενδιαφέρεται μόνο για την αναδιανομή των πετρελαίων, αναφέρει, όπως η ίδια λέει, δια των πολιτικών εκπροσώπων του τουρκικού κράτους, ενδιαφέρεται όχι μόνο για το θέμα των ΑΟΣ, ενδιαφέρεται για να γκριζοποιηθούν νησιά που ανήκουν απόλυτα κατά κυριαρχία στην Ελλάδα. Και προοπτικά να περάσουν την Τουρκία. Εδώ δεν μιλάμε για σύγκρουση απλώς και μόνο για τα πετρέλαια. Αν ήταν αυτό, θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης ή μη εκμετάλλευσης, ό,τι θέλετε. Εδώ δεν τίθεται αυτό το θέμα. Εδώ σου λέει ο άλλος, πρέπει να αποστρατικοποιήσει τα νησιά. Και το λέει αυτό όταν κατέχει τη μισή Κύπρο, το λέει αυτό όταν επιχειρεί στρατιωτικά στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν και σε ένα σωρό χώρες. Και κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια να γίνει υποϊμπεριαλιστική και περιφερειακή δύναμη. Δεν τα λέμε, δεν τα λέω εγώ, συγγνώμη που εγώ είμαι εθνικιστής. Τα λένε συνέχεια οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Ερντογάν. Η γαλάζια θάλασσα, η αναδιανομή, τα νησιά που είναι αμφισβητούμενα και τα νησιά που πρέπει να γίνουν δικά μας. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα μόνο για τη συνολική επίρρεια του Καστελόριζου, γιατί η Τουρκία θέλει, αφού λύσει το θέμα της μερικής επίρρειας, να θέσει σταδιακά και θέμα κατάκτηση του Καστελόριου, το οποίο λέει είναι μακριά από την Αθήνα και είναι κοντά στη Μικρά Ασία. Και τι σημασία έχει που είναι κοντά στη Μικρά Ασία?
όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, δεν είναι καθόλου όπως τα είπε ο φίλος. Καταρχάς, το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει σε ένα κράτος, αυτό δεν είναι επέκταση, να έχει χωρικά ύδατα 12 μίλια. Το αν το κράτος θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα είναι άλλο θέμα που αφορά με πολιτικές επιλογές, το να μην πάμε τα πράγματα στα άκρα, να μην γίνει πόλεμος κλπ. Αυτό δεν είναι επέκταση. Αυτό είναι δικαίωμα που παρέχει το διεθνές δίκαιο. Όπως επίσης το διεθνές δίκαιο, βεβαίως υπάρχει αντιφατική νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά το διεθνές δίκαιο καταρχάς θεωρεί ότι και τα νησιά έχουν ΑΟΣ και βέβαια όπου πλησιάζουν δύο ξηρές μεταξύ τους, ισχύει η αρχή της μέσης γραμμής. Δεν μπορώ λοιπόν να ακούω ότι όλα αυτά είναι πολιτικές στρατηγικές. Όχι. Είναι πράγματα που θεσπίζει με αρκετή καθαρότητα το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κατανόηση ότι δεν έχουμε μια προοπτική αλλαγή συνόρων και η αλλαγή συνόρων δεν είναι θέμα ΑΟΣ. Μιλάμε για ξηρά, μιλάμε για νησιά, μιλάμε για κυριαρχία. Και απέναντι σε αυτό δεν μπορούμε να λέμε φταίνε και οι δύο αστικές τάξεις το ίδιο, διότι η αστική τάξη της Ελλάδας προφανώς θέλει να πάρει λεφτά από τα πετρέλαια και να παίξει αυτό το οικονομικό παιχνίδι, αλλά δεν φαίνεται καθόλου διατεθειμένη να προασπίσει σαν εθνικιστική δύναμη και ηγεμόνας του έθνους την εδαφική κυριαρχία της χώρας. Το αντίθετο ισχύει από αυτό που πω φίλος, ότι η αστική τάξη της χώρας είναι μειοδοτική σε σχέση με την προάσπιση εθνικής κυριαρχίας και ότι είναι στην σφαίρα του λαού και των εργαζομένων να υπερασπίσουν αυτή τη λαϊκή κυριαρχία. Και προφανώς το θέμα των μεταναστών, είμαστε αλληλέγγυοι και πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Αλλά το θέμα των μεταναστών δεν μπορεί να τίθεται σαν θέμα ελληνοτουρκικής διαφοράς. Το θέμα των μεταναστών είναι θέμα ανθρώπων και των προσφύγων, είναι θέμα ανθρώπων που άδικα είναι κλεισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, που άδικα καταπιέζονται, που άδικα δεν παίρνουν άσυλο εξαιτίας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι διακύβευμα του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Είναι λάθος για κάποιον από τη σκοπιά της αριστεράς να το κάνει διακύβευμα του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ τον Δημήτρη. Νόντα, έχεις το λόγο για ένα σύντομο σχόλιο. Νόντας είναι, εντάξει. Πρώτα, κοντά στο μικρόφωνο και σταθερός. Ακούγομαι τώρα? Ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ συνοπτικά, τηλεγραφικά. Μπορεί να αναπτυχθεί ένα αντιπολεμικό κίνημα και για να μην είναι όμως γενικευτικό, γιατί πολλές φορές έχουμε κάνει αντιπολεμικά κινήματα, και να είναι λειτουργικό, πολιτικό και αισθητό, πρέπει να έχει κάποιες θέσεις. Ένα μίνιμουμ θέσεων που λέω εγώ είναι να σταματήσουν οι εξορίξεις, ο άλλος άξονας ο μεταναστευτικός, διζωνική δικοινοτική και 6 μίλια στο Αιγαίο. Και 6 μίλια στον αέρα. Γιατί το λέω 6 μίλια στο Αιγαίο? Γιατί είχα συνηθίσει από το 1975 στα φοιτητικά αμφιθέατρα να πάλονται τα αυτιά μου δεξιά και αριστερά, από τα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, από τη ΔΑΠ μέχρι την PPCP και την ΜΠΑΣ κλπ. Να φωνάζουν 12 μίλια στο Αιγαίο, που την πέφτανε σε εμάς τους κνήτες που μιλάγαμε τότε για 6 μίλια στο Αιγαίο. Και δεν μιλάγαμε μόνο εμείς, μίλαγε και ένα σωρό άλλος κόσμος, διεθνιστικός κλπ. Φυσικά το κομμουνιστικό κόμμα ξέρουμε ότι μίλαγε για 6 μίλια στο Αιγαίο για το Ρώστο. Φυσικά και τώρα υπάρχει ο Ρώστο. Νόντα, δεν ακούγεσαι τώρα. Ποιος επανέλαβε το τελευταίο, γιατί δεν ακούστηκες. Το τελευταίο επανέλαβε και δεν ακούστηκες. Μετά τα 6 μίλια, ναι. Ναι, ναι. Τα 6 μίλια στο Αιγαίο θεωρώ ότι μπορούμε να το πετάξουμε σήμερα, διότι να φωνάζουν 12 μίλια στο Αιγαίο. Και φώναζαν πέφτοντα, μας την έπεφταν σε εμάς τους κνήτες που είχαμε αυτή τη θέση των 6 μιλίων. Φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα την εποχή εκείνη το έκανε αυτό, όχι για τα ελληνοτουρκικά, γιατί ήταν εθνική μειοδοσία, αλλά για να κατεβαίνει
ο Σοβιετικός στόλος στο Αιγαίο, με ευκολία. Και τώρα που εκλείπει, εν πάση περιπτώσει, η Σοβιετική Ένωση, ξανά υιοθέτησε το 12 μίλια. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί αντιπολεμικό κίνημα, αρκεί να είναι του αισθητού κόσμου όμως, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτά. Στη Διζωνική θα χτυπήσουμε τον ελληνικό εθνικισμό, ο οποίος ενώ έχει υιοθετήσει και συμφωνήσει στη ζωνική δικοινοτική, όμως βρίσκει συνέχεια προσχήματα να μην προχωράει αυτή η διαδικασία. Μην συζητήσουμε όμως τη ζωνική δικοινοτική. Αντιπολεμικό κίνημα. Τη ζωνική δικοινοτική να σταματήσουν εξορίξεις μεταναστευτικό 6 μίλια στο Αιγαίο. Αυτό. Ωραία, Στέφανε. Πολύ δύσκολο βεβαίως για να ανατεθούν, ας πούμε, οι απαντήσεις στα ερωτήματα χωρίς παραπάνω έτσι τοποθέτηση. Να ξεκινήσω από τους μετανάστες. Πάλι για την υπεράσπιση των μεταναστών δεν μπορεί παρά να έχει αντιπεριαλιστικά χαρακτηριστικά ή και αντίστροφα. Δεν είπα πριν, το παρέλειψα. Προφανώς πρέπει να περιέχεται στον αντιπεριαλιστικό και αντιπολεμικό αγώνα. Και παράλληλα, υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων τους. Είναι ή κάποια άλλη ενδυνάμει μπορεί να είναι κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας μας. Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλάβουμε και βγάλουμε σωστό συμπέρασμα είναι να δούμε τον ρόλο των υπεριαλιστών όχι μόνο σαν εκείνους τους παράγοντες εξάρτησης των διοστικών τάξεων, αλλά και τους όρους μέσα στους οποίους δημιουργούν στην περιοχή μας. Για παράδειγμα, η τουρκική αστική τάξη, η οποία παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά σήμερα, ένιωσε έντονα τον κίνδυνο της δημιουργίας ενός κουρδικού κράτους στα πλευρά της και από την πλευρά της Συρίας, όπως επίσης ένιωσε την δυνατότητα στα κενά που άφηνε ή ήθελε να αφήνει ο αμερικάνικος υπεριαλισμός για να προβάλλει έναν επιπλέον περιφερειακό ρόλο. Την ίδια στιγμή, ή μάλλον λίγο πιο μπροστά από αυτά που συζητάμε, εκεί μέχρι περίπου το καλοκαίρι του 2018, όταν η Τουρκία ήταν το κακό παιδί στην Δύση, στη Δυτική Συμμαχία και έκανε τις τακτικές συμμαχίες και συνεργασίες με την Ρωσία, ο ελληνικός αστισμός, η ελληνική αστική τάξη θεώρησε, γιατί εκεί αναφέρεται πάντα, θεώρησε ότι μπορεί σαν καλό παιδί να δικαιούται μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή μας. Είναι οι γνωστές ανακοινώσεις που αποτέλεσαν βέβαια και το κύκνιο άσματο του Κοτζιά για την επέκταση της αιγελίτιδας ζώνης των ναυτικών συνόρων στα 12 μίλια, για την οριοθέτηση ΑΟΣ κτλ. Εγώ λέω ότι είναι ένα πλαίσιο αυτό και ένα δεύτερο είναι ο μόνιμος, συνεχής και επικαιροποιημένος επί συγκεκριμένων επίδικων ανταγωνισμός των δύο αστικών τάξεων. Με ναι, μεγαλύτερους όρους δυνατότητες της τουρκικής αστικής τάξης, αλλά όλες αυτές οι δυνατότητες ιστορικά, όπως το έχουμε δει, εξαρτώνται από τον παράγοντα υπεριαλισμό. Το αν θα τις επιτρέψει ή θα τις δώσει το πράσινο φως ή θα τις κλείσει το μάτι για να εκδηλωθούν, ή αν θα οριοθετήσει την τελική τους κατάληξη. Το έχουμε δει και στα Ήμια, το έχουμε δει και στην Κύπρο κτλ. Από πιο μπροστά, από τις δεκαετίες του 50, αλλά και μέχρι και το 74. Δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Αν θέλω να πάρω την πλευρά της ελληνικής αστικής τάξης, αυτό που θεωρεί σαν αποτέλεσμα της συνθήκης της Λοζάνης, για παράδειγμα, είναι ότι το Αιγαίο είναι μια ελληνική θάλασσα. Και το θεωρεί όχι μόνο η αστική τάξη, αλλά το έχει περάσει στο σύνολο όχι των δυνάμεων που δρούν στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά και του κόσμου. Αυτό είναι ψέμα. Είναι λάθος. Γιατί το Αιγαίο δεν είναι, ναι, μεν περικλείεται κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, από νησιά, αλλά δεν είναι ελληνική θάλασσα. Αυτό το Αιγαίο αποτελεί το σοβαρό, το βασικότερο μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα επίδικο ανάμεσα στις δύο αστικές τάξεις. Στο να υλοποιήσει αυτή τη φιλοδοξία, το να κλείσει το Αιγαίο σαν ελληνική θάλασσα, κατά καιρούς η ελληνική αστική τάξη προβάλλει διάφορα ζητήματα τα οποία τα ζητά από τους υπεριαλιστές. Το 2014 ο Σαμαράς ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ελληνικής της Ελλάδας με τους όρους και με τους χάρτες που αυτοί προσδιορίζαν και με το τυράκι ή με την έννοια ότι αυτή θα αποτελεί και υφαλοκρηπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
προς αυτή την κατεύθυνση τείνουν οι επιδιώξεις. Γιατί λέω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τον υπεριαλισμό απ' έξω? Για την πλευρά της ελληνικής αστικής τάξης. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε την εξέλιξη, την έξοδο του Roots Race, το πλησίασμα σε μια συζήτηση, σε μια διαπραγμάτευση με την παρέμβαση της Γερμανίας στην αρχική φάση, και κάποια στιγμή ξαφνικά έχουμε τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου με την παρουσία της Αμερικής, έτσι ήταν στο τηλέφωνο και μιλούσε ο Πομπέο, δηλαδή την όθηση ξανά σε μια όξυνση, για την ίδια στιγμή που λίγο πριν ενέκρινε την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, στη Βόρεια Συρία, και επίσης παράλληλα την παρουσία της στη Λιβύη. Αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί να μας, όταν τον πάρουμε υπόψη μας, μαζί με τους ανταγωνισμούς των δύο αστικών τάξεων, δεν μπορεί να μας οδηγήσει ότι ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο. Ο ανταγωνισμός είναι άδικος, ένας πιθανός πόλεμος είναι άδικος. Ναι, συμφωνώ και εγώ, δεν θέλω να πω ποσοστά, μάλλον δεν ξέρω αν αναφέρθηκε μάλλον στους λαούς, εκεί είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν πιστεύω ότι ούτε η Αμερική, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, αλλά ούτε και η Ελλάδα και η Τουρκία, μιλώ για τις κυρίαρχες δυνάμεις, για τις κυρίαρχες αστικές ελίτ, επιθυμούν να προχωρήσουν τα πράγματα σε έναν πόλεμο. Αλλά εκεί οδηγούν συνεχώς οι τάσεις, οι οποίες υπάρχουν. Άρα, όσον αφορά τα δικά μας... Στέφανε, σε παρακαλώ, ολοκλήρωση σιγά σιγά. Ναι, με τα επίδικα. Πρώτον, πάλι αντιπολεμική, με την έννοια ότι αρνούμαστε, είμαστε ενάντια σε κάθε ενέργεια η οποία φέρνει μεγαλύτερη όξυνση και αντιπαράθεση και οδηγεί τα πράγματα στην πολεμική αναμέτρηση, οποιασδήποτε μορφής. Ενάντια στην επέκταση των 12 μιλίων, ή για να το πω αλλιώς, διατήρηση της υπάρχουσης κατάστασης. Καμία αποδοχή αμφισβητήσεων, όπως υπόθηκε, για νησιά, για σύνορα κτλ., όπως και καμία αποδοχή των εθνικών, σε εισαγωγικά, επιδιώξεων της αστικής τάξης. Το κίνημα το ελληνικό, όπως και στην Τουρκία, θα πρέπει να συγκροτείται σε τέτοια βάση και με τέτοια κατεύθυνση, που να μην δίνει ούτε και τη χαραμάδα, να μην αφήνει ούτε και μία χαραμάδα να ενταχθεί στο εθνικό αφήγημα και να υποταχθεί στους εθνικισμούς. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι έτσι, να πω κάτι, ας πούμε, για τα 12 μίλια που είναι το πιο υπέρ της αστικής τάξης, ότι ναι, έχει το δικαίωμα. Παράλληλα, να μην πω την έκφραση του διεθνούς, να μην πω, ξέρω εγώ, να ερμηνεύσω εγώ το διεθνές δίκαιο, η τουρκική πλευρά λέει ναι, αυτό είναι άσκηση καταχρηστικού δικαιώματος, γιατί αλλάζει τους όρους και τους σχετισμούς στο Αιγαίο. Άρα δεν είναι απλά τα πράγματα, και πολύ περισσότερο για τις ΑΟΣ και για τις υφαλοκρηπίδες. Αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό κίνημα ενάντια στον εθνικισμό. Ένταξη βεβαίως σε αυτή την κίνηση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Συγκρότηση και σε αντιπολεμική και σε αντιπεριαλιστική και σε αντικαπιταλιστική βάση. Αυτά για να... Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι, απλά να υπενθυμίσω ότι δεν είναι ανάγκη να απαντάτε αναγκαστικά σε όλες τις ερωτήσεις, έτσι. Όποιος θέλει, σχολιάζει ό,τι θέλει. Ένας ακροατής θέλει να κάνει κάτι, μια ερώτηση. Να πω κάτι. Για μισό λεπτό, αν θέλεις, για να περάσουμε και σε ερωτήσεις, γιατί ήδη υπάρχουν άλλες δύο. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, πες μου. Σε μένα λες. Ναι, έχεις το λόγο για μισό λεπτό. Δημήτρης Μπελαντής, ναι. Α, όχι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Κάτι διαδικαστικό θέλω να πω. Ότι αν μπορώ, μετά τον επόμενο κύκλο, μετά την επόμενη ερώτηση, να αποχωρήσω, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα. Γίνεται αυτό? Ναι, εννοείται. Ούτως ή άλλως είναι ακόμα δύο ερωτήσεις. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Ορέστη, έχεις το λόγο. Ορέστη, θέλεις να κάνεις την ερώτηση? Ωραία, δεν απαντάει. Θα προχωρήσουμε στην ερώτηση που έχει έρθει εδώ στο Q&A.
Λοιπόν, κάθε πολιτική συμμαχία και σχέδιο είναι και κοινωνική συμμαχία. Αντίστοιχα, ένα αντιμπεριαλιστικό μέτωπο είναι και κοινωνικό μέτωπο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, που είναι μια χώρα ενταγμένη στο υπεριαλιστικό μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό πώς μεταφράζεται σε συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων, δεδομένου ότι μιλάμε για μια χώρα με μεγάλο ποσοστό πληθυσμού να είναι μικροαστικά στρώματα. Πώς αυτό το μέτωπο συνδέεται με την επόμενη μέρα μιας κατάληψης από αυτό της εξουσίας και την προσπάθεια του μετασχηματισμού της κοινωνίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Αν θέλει κάποιος να απαντήσει στην ερώτηση αυτή, στην τοποθέτηση. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι, ναι. Ναι, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα. Πέρα από μια γενική διαπίστωση ότι οποιαδήποτε τέτοια κοινωνική συμμαχία πάντα ο στόχος ήταν η ηγεμονία των κατώτερων στρωμάτων και όχι η ηγεμονία των μικροαστικών στρωμάτων και της πολιτικής ατζέντας που αναδύεται από την υλική τους θέση. Άρα μιλάμε για προλεταριοποιημένα μικροαστικά στρώματα με τα οποία θέλουμε ίσως να συμμαχίσουμε κτλ. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να γειωθεί σε πραγματικά στοιχεία, γιατί υπάρχει μια άποψη στην Ελλάδα που λέει ότι όλοι είναι μικροαστοί ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι είναι απειροελάχιστη η εργατική τάξη. Είναι αλήθεια ότι σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλο το ειδικό βάρος των μικρών επιχειρήσεων και κυρίως της απασχόλησης σε αυτές. Αλλά για να αναφέρω τώρα κάτι που έχω μπροστά μου απλά, μισό λεπτό. Με το διαθεματικό είμαστε, με τα μικροαστικά δεν είμαστε. Για να αναφέρω κάτι που έχω μπροστά μου, για παράδειγμα το 0,1% το 2017, ας πούμε σύμφωνα με μια έρευνα, μόνο το 0,1% στην Ελλάδα ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μεσαίες δηλαδή, ούτε μικρές, αλλά αυτό το 0,1% των μεγάλων επιχειρήσεων παρήγαγε, ας πούμε, το 13% του συνολικού πλούτου. Αν βάλουμε και τις μεσαίες και δούμε πού εργάζεται η εργατική τάξη στην Ελλάδα, θα δούμε ότι όντως ο ρόλος των μικρών επιχειρήσεων και της απασχόλησης αυτής είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι τόσο φοβερό αυτό σε σχέση με αυτό που διαχέεται στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ εργατική τάξη, εργάζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές επιχειρήσεις, νομίζω 54% ήταν πριν 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι πώς είναι τώρα, ποικίλουν και οι μετρήσεις τέλος πάντων. Αλλά αυτό που θέλω να πω έχουμε. Έχουμε πολύ μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Μπαίνει και ένα ζήτημα από όλη την εργατική τάξη, τι θεωρούμε, ας πούμε, ποιο είναι σωματωμένο και τι όχι. Okay. Δεν έχουμε όσους μικροαστούς νομίζουμε. Και υπάρχει και η προλεταριοποίηση που μπορεί να πιέσει στρώματα, να τα οδηγήσει στην ανεργία, στο να μην μπορούν να αναπαραχθούν κτλ. Και να, τέλος πάντων, να μπορούν να μπουν διάφορα τέτοια στρώματα που μειώνεται η θέση τους σε μια ατζέντα υπέρ των φτωχότερων, κατώτερων στρωμάτων. Και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε αντιπαράθεση μικρού εργοδότη με εργαζόμενο, είμαστε με το μέρος του εργαζόμενου. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Μπορώ να πω? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πολύ, πολύ λίγα θα πω. Νομίζω το εξής. Η Ελλάδα όντως έχει ανέβει ο αριθμός, το ποσοστό των μισθωτών στρωμάτων, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα μισθωτά στρώματα δεν είναι όλα εργατική τάξη, αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι των μισθωτών στρωμάτων που είτε λόγω μόρφωσης, είτε λόγω θέσης ενδιάμεσης στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, στις σχέσεις διεύθυνσης εκτέλεσης κλπ, δεν είναι εργατική τάξη. Είναι μικροαστικά στρώματα μισθωτά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι μικροαστικών στρωμάτων που δεν απασχολεί μισθωτούς, που είναι αυτοαπασχολούμενοι, που και αυτό στην ελληνική κοινωνία είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι, το οποίο μάλιστα είναι ένα κομμάτι το οποίο μέσα από την οικονομική κρίση έχει μάλλον υποβαθμιστεί, δεν θα έλεγα προλεταριοποιηθεί, αλλά πάντως σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά υποβαθμιστεί. Επίσης, νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο που αφορά το επικοδόμημα στην ελληνική κοινωνία και όχι την οικονομική βάση. Αυτό που λέμε μικροϊδιοκτητικός τρόπος παραγωγής, εν μέρει και την οικονομική βάση. Το γεγονός δηλαδή ότι για πολλές δεκαετίες ακόμα και ο εργάτης μπορούσε να έχει, ας πούμε, ένα διαμέρισμα, ας πούμε, ή να έχει μια κατοικία. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τις χώρες Δυτικής Ευρώπης και σημαίνει ότι
η διαχωριστική γραμμή εργατικής τάξης και μικροιδιοκτησίας δεν είναι τόσο κάθετη όσο είναι, ας πούμε, στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Συνεπώς, το πολιτικό συμπέρασμα από αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αν θες να κάνεις, ας πούμε, σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας ή έστω φιλολαϊκό μετασχηματισμό, η συμμαχία με ένα μεγάλο κομμάτι, όχι με όλο, των μικροαστικών στρωμάτων, ακόμα και με αυτούς που ίσως, ας πούμε, απασχολούν πολύ λίγους εργαζόμενους, είναι αναγκαία. Και εκεί θα κάνεις ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ότι δηλαδή ακόμα και αυτοί που απασχολούν λίγους εργαζόμενους θα πρέπει να τηρούν το εργατικό δίκαιο και ταυτόχρονα να έχουν κάποια άλλα πλεονεκτήματα από το κράτος έναντι του ανταγωνισμού με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι θα χαρίσουμε το σύνολο της μικροιδιοκτησίας και των μικροαστικών στρωμάτων στη συμμαχία με το κεφάλαιο, γιατί τότε κάθε δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας είναι τελείως ανέφικτη. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στέφανε, έχεις το λόγο. Ναι. Το πρώτο ζήτημα που θέλω να βάλω κι εγώ είναι για την εργατική τάξη. Εντάξει, υπάρχει η λογική, η αντίληψη ότι μπορούμε να την διαστήλουμε και επομένως να πούμε όλα τα στρώματα είναι εργατική τάξη, άρα είμαστε με την εργατική τάξη, λύσαμε και το πρόβλημα και των μετόπων και του χαρακτήρα της αλλαγής κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κατά τη δικιά μου άποψη τουλάχιστον. Υπάρχει μεγάλο μικροαστικό στρώμα, πολλά μικροαστικά στρώματα στην Ελλάδα και στην πόλη και στο χωριό. Και προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, επαναστατική αλλαγή, αλλά δεν μπορεί να παραβλεφθεί όχι τότε, στο τωρινό, στο τώρα, στο σήμερα, στο σημερινό αγώνα, στη συγκρότηση των σημερινών μετόπων πάλης, δεν μπορεί να μπει στην άκρη η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Βεβαίως, η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η ηγεμονία της εργατικής τάξης με όρους πολιτικούς, προφανώς, δηλαδή να δίνει αυτή το στίγμα της, την ταξικότητα του αγώνα, για να μπορεί να δίνει και προοπτική στις απαιτήσεις, τις πραγματικές, τις αναγκαίες, τις απαιτήσεις ζωής και των υπόλοιπων στρωμάτων. Όσον αφορά ποιος θα είναι ο χαρακτήρας της αλλαγής και από την άποψη κυρίως των μέτρων τα οποία θα ληφθούν, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα καθόλου, γιατί νομίζω ότι θα κάναμε μια συζήτηση έτσι, εν πάση περιπτώσει, θεωρητικής προσέγγισης, ένα πρόγραμμα επιχάρτου, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τους όρους όταν θα είμαστε κοντά σε εκείνη την περίοδο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά και χρονικά και κυρίως πολιτικά και ιδεολογικά, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, το καθεστώς της εξάρτησης για μας είναι ένα σημαντικό ζήτημα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Επομένως, και το μέτωπο το οποίο θα πρέπει να στείνεται από τώρα θα έχει και τα δύο στοιχεία, όπως είπα, αντικαπιταλιστικό και αντιπολιτιστικό. Και από την άλλη πλευρά, το ζήτημα της εξάρτησης λύνεται, κατά την άποψή μας, ταυτόχρονα μαζί με το ζήτημα της κοινωνικής ανατροπής. Είναι μια ενιαία διαδικασία και κανένα δεν προηγείται του αλλού. Δηλαδή ότι θα περιμένουμε να κάνουμε την κοινωνική αλλαγή, όπως λέει και το Κουκουέμι, που αναφερθήκαμε και πιο μπροστά, και στη συνέχεια θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα βγούμε από το ΝΑΤΟ. Όχι, ο παράγοντας της εξάρτησης δεν θα μας παρακολουθεί, καθώς η εργατική τάξη και οι σύμμαχοι θα παλεύουν, θα αντιτίθενται και θα μάχονται ενάντια στην αστική τάξη. Συμμετέχει από σήμερα και θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, είναι μια ενιαία διαδικασία για μας και το ζήτημα της ανατροπής και της κοινωνικής ανατροπής και της εξάρτησης. Ωραία, ευχαριστώ, Στέφανε. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο? Να περάσουμε σε μια τελευταία ερώτηση που έχουμε. Ορέστη, έχεις το λόγο. Ακούγομαι τώρα? Ναι, λίγο. Ωραία. Σύντομα να απευθύνω. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομος, γιατί και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης είχα θέματα μέχρι και διακοπή ρεύματος έγινε. Αν πολύ... μπορείς να απευθύνεις, άμα έχεις κάποια ερώτηση. Θέλω τρεις ερωτήσεις. Να κάνω μία για κάθε ένα από τους τρεις ομιλητές. Συγγνώμη από τον Στέφανο, αλλά λόγω της διακοπής ρεύματος δεν άκουσα όλη την τοποθέτησή του, οπότε δεν θέλω να τον αδικήσω. Λοιπόν, πρώτον, στον Όντα, μίλησε για ένα μετασχηματισμό του αντιυμπεριαλισμού, ο οποίος αρχικά φάνηκε να συνδέεται με επαναστατικές τάσεις και κατέληξε να γίνεται αντιδραστικός, οδήγησε δικτατορικά καθεστώτα κλπ.
Και εξίσου, σε ένα άλλο σημείο της τοποθέτησής του, διέγνωσε μια περίοδο, την τρέχουσα περίοδο, ως περίοδο εξεγέρσεων, επαναστάσεων κλπ. Και είπε μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, ότι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να συγκροτηθεί, ας πούμε, το επαναστατικό υποκείμενο, θα πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτούς που ξέραμε ως τώρα. Και στις δύο αυτές τοποθετήσεις δεν μπορώ να δω ακριβώς το είδος της πολιτικής παρέμβασης που στη μία περίπτωση οδήγησε σε αυτό το μετασχηματισμό που περιέγραψε, στην άλλη που μπορεί τώρα να λάβει από τη σκοπιά μιας επαναστατικής αριστεράς στα τρέχοντα εξεγερσιακά ή άλλα κινήματα διεθνώς. Στο Γιάννη, εντάξει, εννοείται πολλά πράγματα θέλω να ρωτήσω. Γιάννη, αν κατάλαβα καλά, προτείνεις να χρησιμοποιηθεί το ζήτημα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ως κάτι σαν προνομιακό πεδίο γύρω από το οποίο... Σε έχασα, Ορέστη. Δεν ακούω. Ορέστη, δεν ακούγεσαι. Μεγάλη ήττα για το κομμουνιστικό κίνημα. Ορέστη, επανέλαβε λίγο την ερώτηση στο Γιάννη, γιατί δεν ακούστηκες καλά. Συγγνώμη. Από το σημείο που είπες, προτείνεις για τον πόλεμο. Αν κατάλαβα καλά, προτείνεις ως μείζον αντίφαση στο τώρα να διαγνώσουμε την αντίφαση που αποτρέπει ένα γενικευμένο πόλεμο, αλλά οθεί διαρκώς το κεφάλαιο σε μικροπολέμους τοπικούς, αλλά σε διευρυμένη κλίμακα. Και αν κατάλαβα καλά, εκεί πέρα εντοπίζεις ένα αδύναμο κρίκο, ας πω, ένα μοχλό, γύρω από τον οποίο μπορεί να συγκροτηθεί ένα επαναστατικό υποκείμενο σήμερα. Θέτοντας και στο 70 την τομή της ανάλυσής σου, πώς συνδέεται αυτό το πρώτο, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, με το ότι η αριστερά τότε διαπνεόταν έντονα από τον αντιμπεριαλισμό και τον αντιπολεμικό της χαρακτήρα. Και τέλος, προς τον Δημήτρη, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ξεκίνησες λέγοντας ότι ο κόσμος μοιάζει περισσότερο με τον κόσμο πριν το 14, και ενώ μετά ανέδειξες τη διάσταση του υποκειμενικού παράγοντα, το πω έτσι χοντρά, έχουμε μια τεράστια διαφορά από το 14 και τα προηγούμενα από τότε χρόνια. Τότε ήταν τα χρόνια της Β' Διεθνούς, της ανόδου των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων κτλ. Είναι γνωστά. Πώς ακριβώς ξεπερνιέται αυτή η φαινομενική αντίφαση στα λεγόμενά σου, αν θες να διευκρινίσεις. Ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, επειδή μου το ζήτησε πριν ο Δημήτρης, αν θέλει να φύγει, να απαντήσει παρακαλώ πρώτος, άμα βιάζεται. Ναι. Σύμφωνοι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, αυτό τώρα δεν υπάρχει συνταγή. Προφανώς υπάρχει μια τεράστια αντιστοιχία στο γεγονός ότι μοιάζει ο κόσμος σε ένα βαθμό με τον καπιταλισμό πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά το εργατικό κίνημα και το κομμουνιστικό κίνημα έχει υποστεί μια τεράστια στρατηγική ήττα. Αυτό σημαίνει ότι μια κρίση που θα μπορούσε να υπάρξει γύρω, δεν ξέρω αν θα γίνει ένας ενιαίος πόλεμος, αλλά γύρω από ένα καθεστώς πολεμικό, θα ήταν πιο δύσκολο να επιλυθεί με επαναστατικό τρόπο από ότι, ας πούμε, το 17 στη Ρωσία ή το 17-23 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα στον υποκειμενικό παράγοντα, χωρίς να υπάρχουν συνταγές, ανάγκη συνολικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού και του πολιτικού υποκειμένου. Και αυτό προϋποθέτει και νέες μορφές οργάνωσης, αλλά προϋποθέτει και νέες μορφές θεωρίας και κριτική αναδιαμόρφωση του ίδιου του μαρξισμού. Εντάξει, είναι τεράστιο ζήτημα, δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από ορισμένες απόψεις το κοινωνικό πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξυμένο. Είναι πολύ πιο οξυμένο, ας πούμε, από ό,τι ήταν πριν μια 20ετία ή μια 30ετία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει γενικά στην κοινωνία η ελπίδα που υπήρχε στην περίοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς μέχρι το 2014, η ελπίδα ότι η εργατική τάξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και να ανατρέψει τον καπιταλισμό. Αυτό δεν αποκλεί να ξαναγυρίσουμε σε ένα νέο κύκλο μεγάλων αγώνων, αλλά δεν έχω δει ακόμα τα ίχνη που οδηγούν προς τα εκεί. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε και εμείς, Δημήτρη.
οπότε μπορώ να φύγω τώρα. Θέλει κάποιος... τέθηκαν και άλλες ερωτήσεις, αν θέλετε να απαντηθούν. Επιτροχάδε να απαντήσω εγώ σε κάποια πραγματάκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσο μπορείς πιο σταθερός. Όσο μπορείς πιο σταθερός για να ακούγες. Για το αντιπεριαλιστικό που λέμε. Το αντιπεριαλιστικό στην ουσία πάντα ήταν μία φενάκι. Δηλαδή, όπως απομακρύνθηκαν από την αρχή από τον κομμουνισμό διαμέσου του σοσιαλισμού και αυτόν τον σοσιαλισμό τον πέρασαν πάλι μέσα από λαϊκά δημοκρατικά συστήματα, στρατηγικές, και αυτά τα λαϊκοδημοκρατικά τα πέρασαν αργότερα μέσα από τα αντιμπεριαλιστικά. Τι σημαίνει αντιμπεριαλισμός? Αντιμπεριαλισμός σημαίνει ότι μπορεί να συνεργαστεί ένα κομμουνιστικό κόμμα ή το υποκείμενο της αναφοράς του που είναι η εργατική τάξη, όχι μόνο με την μικροαστική τάξη, αλλά και με την αστική τάξη ακόμα. Ο Φλωράκης, που αυτό είναι το κόμμα, ας πούμε, ο θεματοφύλακας του αντιμπεριαλισμού στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι, ας πούμε, ερμηνείες διαφορετικές μένα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τον αντιμπεριαλιστικό μέτωπο. Στη συνέντευξη του το 1976 που ανατάραξε τις οργανώσεις της ΚΝΕ που ήμουν μέσα τότε, μίλαγε ξεκάθαρα ότι θα συνεργαστούμε και με ένα κομμάτι της αστικής τάξης. Και φωτογράφιζε, ας πούμε, την Καθημερινή και την Βλάχου. Εν πάση περιπτώσει, το αντιπεριαλιστικό στη συνέχεια έπεσε σε τέτοια ανυποληψία και σε τέτοια διαφορά όπου δεν γινόταν καν πλέον ο λόγος για την πάλη ενάντια στον εμπειριαλισμό. Είχε δηλαδή αποσαρθρωθεί σαν αφήγημα και έγινε αφήγημα, καταφύγιο αφήγηματος δικτατοριών, προοδευτικών σε εισαγωγικά καθεστώτων που ερωτοτροπούσαν με την αριστερά σε κάποια φάση, μέχρι να, τέλος πάντων, εξελίχθηκε σε μια ισλαμική προσχηματική κατάσταση αντιμπεριαλιστική, και στις μέρες μας την ηγεμονία την ανέλαβε η άκρα δεξιά. Ένα αντιμπεριαλιστικό συλλαγητήριο με εθνικιστικά χαρακτηριστικά ήταν αυτό που έγινε για τη Βόρεια Μακεδονία, που λέμε. Αυτό που έγινε στο Σύνταγμα, καταγγελία ενάντια της Αμερικάνους που ήθελαν τη λύση, στραφήκανε προς τα εκεί και με πρόσχημα το αντιμπεριαλιστικό έβαζαν το εθνικιστικό, το επεκτατικό κλπ. Ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλοι αυτοί που μαζευτήκαν εκεί ήθελαν να κατακτήσουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα όσον αφορά το άλλο το θέμα μας αφορά των εξεγέρσεων. Κοιτάξτε να δείτε, είπα και προηγουμένως ότι η αυλαία των νέων εξεγέρσεων έχει ανοίξει. Εμείς μένουμε κοντά σε αυτές λόγω της συμμετοχής μας, μένουμε στην και το κίνημα το δικό μας, όπως θα έχετε αντιληφθεί εδώ και 40 χρόνια, μένει παρόν λόγω της συμμετοχής του στο δικαιωματισμό. Και ο δικαιωματισμός αυτός αφορούσε πάντα, δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες μας, τα ζητήματα που έθεσε και ο Γιάννης προηγουμένως, σύν τα ζητήματα της αντίστασης και της καταστολής. Το μεταναστευτικό, το ρόλο της γυναίκας, μην ξεχνάμε που ο ΕΣΕΡΕΠΑ. Αυτό μας επέτρεπε να είμαστε στο ρυθμό της εξέγερσης και να έχουμε την πολιτική μας παρουσία. Σήμερα όμως, βλέποντας και διαπιστώνοντας, δεν είχαμε καμιά ψευδέστηση πέρα το αντιθέτω, ότι ο αδικηδοματισμός ενσωματώνεται μέσα στο σύστημα, έχει δυνατότητα δηλαδή ο καπιταλισμός να ενσωματώνει αυτά τα ζητήματα, τα θεματικά που λέμε, και δεν το κάνουμε μόνο αυτό, αλλά έφτασε ο καιρός να πούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για την τελική μάχη. Η τελική μάχη δεν μπορεί να γίνει με τους παραδοσιακούς όρους, ούτε μπορεί να επιβεβαιωθεί πλέον ο ιστορικός ηλισμός, και αναφέρομαι στη θεωρία των υποκειμένων. Όσο ανακουφιστικός και να είναι ο ιστορικός ηλισμός, θα μας δυσκολεύει στην ανάλυση, ας πούμε, προκειμένου να αναζητήσουμε υποκείμενα. Τα υποκείμενα είναι πολλά. Η σύνθεση είναι μία. Είναι η κοινωνική πλειοψηφία που θα κάνει την τελική μάχη μέσα
Αν θέλουμε να είμαστε στο ρυθμό της, θα πρέπει να είμαστε. Όχι να φτιάξουμε ένα κόμμα, ή μία, γιατί όπως σας είπα, είναι μία οργάνωση επαναστατών. Έτσι, αναφέρομαι στο λενινιστικό τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει ενιαίο υποκείμενο, ενιαίο πράγμα να εκφραστεί και έχουν όλα κατακαιρματιστεί, αλλά γιατί είναι σαν να ζητάμε, όπως είπα και προηγουμένως, επειδή έχει κρίση η οικογένεια, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί, πρέπει η γυναίκα να ξαναγίνει νοικοκυρά. Αυτό σημαίνει να ξαναφτιάξουμε ένα κόμμα. Αυτό το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε σήμερα στον καπιταλιστικό μηδενισμό για την τελική μάχη είναι αφορμαλιστικά οργανωμένα δίκτυα σε κατάσταση αναμονής, όπου τα αυτιά μας, η μύτη μας, το σώμα μας θα είναι σε ένταση για αυτή την τελική μάχη. Όσο και αν σας φαίνονται αυτά ομιχλώδη, είναι και μπορεί να γίνουν μια πραγματική, επαναστατική, καταλυτική δυναμική. Και να είναι στο ρυθμό των σύγχρονων εξελίξεων για να μπορούν να τις χαρακτηρίσουν, διότι σύγχρονες εξελίξεις, απαντώντας αφόρμητα στο σύστημα, θα είναι μηδενιστικές. Και το λέω με την αρνητική έννοια, μπορώ, αλλά και με θετική, δηλαδή ανοιχτές σε κάθε ενδεχόμενο. Ο κομμουνισμός δεν θα είναι το αφήγημα. Ωραία, Νότα, ολοκλήρωσε σιγά-σιγά. Λοιπόν, για την τελική μάχη, λοιπόν, δίκτυα αφορμαλιστικής οργάνωσης και χωρίς ποτέ φυσικά να χάσουμε και να φύγουμε από τον αισθητό κόσμο των δικαιωμάτων των ατομικών, συλλογικών κλπ. Αυτά. Γιάννη. Το μικρόφωνο σου, σε παρακαλώ, Γιάννη. Ωραία, ναι. Όσο πιο σύντομα μπορώ. Πράγματι, είπα ότι υπάρχει μια αυτοαντίφαση ανάμεσα στην τάση του σύγχρονου καπιταλισμού να αποτρέπει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και στην όθηση ο πόλεμος αυτός να γίνει. Και η συνισταμένη αυτών των δύο αντίρροπων δυνάμεων είναι μια νέα μορφή του πολέμου. Αυτή η μορφή του πολέμου είναι η ενότητα εμφύλιου και υπεριαλιστικού πολέμου σε ένα ανώτερο επίπεδο που προσπαθεί ο καπιταλισμός, και είναι και η ενότητα του κρατικού πολέμου και του ανταρτοπόλεμου σε ένα ανώτερο επίπεδο που προσπαθεί ο καπιταλισμός. Προσπαθεί δηλαδή, βλέποντας την εμπειρία όλου του 20ου αιώνα, να κάνει έναν πόλεμο που είναι υπέρβαση και των δύο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι εφικτό. Το σημείο πολιτικοποίησης θεωρώ ότι όντως θα περάσει από τον πόλεμο, αλλά όχι ως διαχωρισμένο, πλήρως διαχωρισμένο, από μια κατάσταση απόλυτης ειρήνης, βλέπε μια καπιταλιστική καθημερινότητα, αλλά συνειδητοποιώντας ότι ένας πόλεμος χαμηλής έντασης είναι ορατός, για παράδειγμα, στην εξέγερση των ΗΠΑ, και αυτός ο πόλεμος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, που μιλάνε για εμφύλιο πόλεμο ή για την απειλή του ή για την τάση του, έχει απειλήσει πιο πολύ το αμερικανικό κράτος από οποιαδήποτε άλλη δύναμη τύπου Ρωσία και Κίνα. Ή τα κίτρινα γυλαίκα απείλησαν πιο πολύ συγκριτικά το γαλλικό κράτος από οποιαδήποτε άλλη κρατική δύναμη. Ή το κράτος της Χιλής απειλήθηκε πιο πολύ από την εξέγερση στη Χιλή που συμβαίνει. Και γι' αυτό κατέβηκαν οι στρατοί και στις δύο χώρες αυτές, στις τρεις χώρες αυτές, στους δρόμους. Άρα βλέπω πράγματι σημείο πολιτικοποίησης στον πόλεμο. Αυτό δεν είναι έξω από τις επαναστατικές παραδόσεις. Έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα από την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία του Engels, που μιλάει για έναν ανοιχτό κοινωνικό πόλεμο μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης. Το κομμουνιστικό μανιφέστο μιλάει για έναν λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυμμένο εμφύλιο πόλεμο που διαρκώς συμβαίνει μεταξύ της κυρίαρχης και της υποτελούς τάξης κτλ. Κτλ. Σήμερα, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να εκτονωθεί η αντίφαση με έναν διακρατικό πόλεμο, που η καπιταλιστική τάξη μιας χώρας θα κατάφερνε να κερδίσει από αυτόν ό,τι δεν μπορεί να κερδίσει στο εσωτερικό, επιστρέφει αυτή η αντίφαση, δεν μπορεί να εκτονωθεί εξωτερικά, επιστρέφει στο εσωτερικό. Δηλαδή γίνεται ένας κύκλος που η Αμερική, για παράδειγμα, μετά τις ήττες, μάλλον μετά τη σχετική ήττα των κατακτητικών πολέμων που επιχείρησε, επιστρέφει στην αμερικανική εργατική τάξη. Αυτό το μπλοκάρισμα προς τα έξω και η επιστροφή προς τα μέσα ορίζει ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν επιθυμίες, ανάγκες και προσδοκίες μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού, και τα κράτη αναγκάζονται να χρησιμοποιούν
Το στρατό ή μια στρατιωτικοποιημένη αστυνομία, ακόμα και αν είναι τα κράτη του πρώτου λεγόμενου κόσμου. Αυτό για μένα, η αναντιστοιχή αναγκών και επιθυμιών που αναπτύσσονται και η στρατιωτική διαχείριση πλεοναζόντων πληθυσμών που βλέπουμε στην καρδιά τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής δύσης, πράγμα που πολλοί το θεωρούσαν αδιανόητο, είναι η βασική αντιπαράθεση, ας πούμε, που θα πολιτικοποιήσει και πολιτικοποιεί ήδη στις σύγχρονες συνθήκες. Και τελευταίο, για αυτό που έβαλε ο Ρέστης για το 1970, το 1970 έχουμε την πρωταρχική εμφάνιση του καινούριου, του καινούριου υποκειμένου κοινωνικού, του καινούριου καπιταλισμού, σε ένα περιβάλλον που ακόμα δεν είναι όριμο γι' αυτό. Άρα στο Βιετνάμ, το αντιπολεμικό κίνημα ή στους μαύρους πάνθυρες, βλέπουμε τα στοιχεία του καινούριου, αλλά ακόμα όχι σε μία μορφή όριμη όσο σήμερα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το κοινωνικό αντάρτικο το Βιτγκόγκ, τις εσωτερικές αποικίες που λέγανε οι μαύροι πάνθερες ότι υπάρχουν μέσα στις ΗΠΑ με την καταπίεση των προλετάριων μαύρων. Βλέπουμε δηλαδή μια προσπάθεια να συνδεθεί το έξω με το μέσα σε ένα αντιπολεμικό κίνημα το οποίο όμως ακόμα έχει μια κλασική μορφή και ιτάται και αλλάζει ο στρατός, ο πόλεμος με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, με ένα νέο κοινωνικό σχεδιασμό κτλ. Άρα εγώ προτείνω και κλείνω με αυτό και είναι ένα μήνυμα προς όλα τα άτομα που ακούν αυτή την κουβέντα, να δούμε οι σύγχρονες εξεγέρσεις που είναι σε αριθμό ρεκόρ, όπως είπα και στην αρχή, τι τεχνικές χρησιμοποιούν και πόσο αποδοτικές είναι αυτές απέναντι στα καπιταλιστικά κράτη, ποιες νέες τεχνικές και ιδέες βλέπουμε να αναδύονται και παράλληλα, επειδή αυτό δεν αρκεί, ποιες οργανωμένες πρωτοπορίες σε πληθυντικό αριθμό αλλά και πρωτοπορίες, με ποιο πρόταγμα, το οποίο δεν θα είναι απλά μια ιδεολογία, θα έχει να κάνει με τα κοινωνικά περιεχόμενα, μπορούν να διεξάγουν ένα νέο κοινωνικό πόλεμο που δεν μπορεί να είναι ούτε ο παλιός ανταρτοπόλεμος, ούτε υποταγή, ας πούμε, σε μια κρατική στρατηγική του ενός ή του άλλου τύπου. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, έχεις κάτι σαν καταληκτικό σχόλιο να πεις? Καταληκτικό σχόλιο. Ναι, πολλά βεβαίως. Καθένας από εμάς έχει να πει. Μια πρώτη παρατήρηση θέλω να κάνω. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον για να μην πω κάτι παραπάνω, ας πούμε, λάθος ανάγνωση να προσάπτουμε ή να δίνουμε χαρακτηριστικά στις εθνικιστικές κινητοποίησεις και στις οργανωμένες, εννοώ, έτσι, όχι σε κάποιο κόσμο, οργανωμένες εθνικιστικές συλλογικότητες ή και φασιστικές συλλογικότητες αντιπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, θέλαν να κατακτήσουν τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά σκύβουν το κεφάλι υπόκληση απέναντι στους υπεριαλιστές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα, έτσι, σε κατακλείδα, είναι ότι ακριβώς στη βάση της αποσυγκρότησης του εργατικού λαϊκού κινήματος, αυτό που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο είναι οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Η ανισόμετρη ανάπτυξη είναι ένας νόμος ο οποίος είναι γενικός. Ισχύει και θα ισχύει. Και στη βάση αυτής των ανατροπών που γίνονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε αυτό το λεγόμενο του Λένιν και νομίζω ότι είμαστε εκεί, του ξαναμοιράσματος στον κόσμο. Το ξαναμοίρασμα στον κόσμο, βεβαίως, γίνεται μέσα από πολεμικές συγκρούσεις, όπως και μέσα από αυτές γίνονται και υπερβάσεις των οικονομικών κρίσεων, όπως έχουμε δει το παρελθόν. Εκεί βρισκόμαστε και μάλιστα στην πιο οξυμένη τους μορφή. Κανένας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή η εξέλιξη θα μας οδηγήσει σε μια παγκόσμια σύραξη με τι χαρακτηριστικά ή και τι αποτελέσματα, αλήθεια, αλλά βρισκόμαστε σε αυτή την εξέλιξη με οποιοδήποτε βαθμό επικινδυνότητα, σε οποιαδήποτε έκταση, τοπική, περιφερειακή, παγκόσμια κτλ. Προφανώς, σε κάθε φάση της ιστορικής εξέλιξης της ταξικής πάλης, η κατάσταση στο εσωτερικό όλων των χωρών, με αυτούς τους ανταγωνισμούς, με αυτή την εξωτερική, ας πούμε, διάσταση, συνδέεται. Είναι δεδομένο αυτό. Καμιά χώρα δεν θέλει εσωτερικές αναταραχές, όταν θέλει, ξέρω εγώ, να επεκταθεί, να κάνει επελάσεις στο εξωτερικό, να συγκροτήσει ένα εσωτερικό μέτωπο. Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο φαινόμενο, για παράδειγμα, η ένταση της ταξικής πάλης με όποια μορφή και αν έχει και όποια χαρακτηριστικά, το οποίο παρουσιάζεται τις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρξε και μάλιστα υπήρξε πολύ πιο έντονη και με πολιτικό πρόσημο συγκροτημένο και συγκεκριμένο, κομμουνιστικό πρόσημο, το οποίο έδωσε και νίκες στην εργατική τάξη και στους εργαζόμενους, όλα τα δικαιώματα
και ας μιλάει, ας πούμε, για δικαιωματισμό ονόντας, όλα τα δικαιώματα ζωής, ύπαρξης, κοινωνικά, εργασιακά, πολιτικά, δημοκρατικά, συνδικαλιστικά κτλ., τα οποία μας παίρνουν σοριδών τώρα, ήταν κατακτήσεις αυτού του συγκεκριμένου κινήματος σε εσωτερική βάση. Πέρα από τις αντανακλάσεις της νίκης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Άρα, από εκεί και πέρα, αυτό όμως που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τώρα, είναι το ότι αυτά τα κινήματα τα οποία αναπτύσσονται και τα οποία είναι εκ των πραγμάτων και σοβαρά και σημαντικά και πρέπει να σκύβουμε σε όλα τα επίπεδα, όχι και στις τεχνικές ή τις πρωτοπορίες, στο πολιτικό τους περιεχόμενο. Είναι προφανώς, ας πούμε, είναι σημαντικά, αλλά δυστυχώς η ιστορία αυτό αποδεικνύει, πάνε μέχρι σε ένα σημείο. Θα πω ένα πράγμα και θα κλείσω. Τις πλατείες εδώ στην Ελλάδα. Η απουσία της εργατικής τάξης από εκεί, επί της ουσίας η απουσία, και η φυσική αλλά και η πολιτική, ανέδειξε όλα τα μικροαστικά χαρακτηριστικά των στρωμάτων, τα οποία σε βασικό κομμάτι αποτελούσαν τον κορμό αυτών των πολύ μαζικών και πολύ σοβαρών κινητοποιήσεων. Και αυτό έχει πολύ σημαντικό, έχει να κάνει πολύ συγκεκριμένα με αυτό που είπα, την ΙΤΑ και την αποσυγκρότηση της εργατικής τάξης. Αυτή είναι, όταν λέμε ηγεμονικό ρόλο, είναι το ότι μέσα από την προβολή της δικιάς της ιδεολογίας και κατεύθυνσης δίνει διέξοδο στα υπόλοιπα μικροαστικά στρώματα, στα μικροαστικά στρώματα της πόλης και του χωριού. Δίνει διέξοδο και μπορεί να του σύρει στη δικιά του κατεύθυνση και όχι στην κατεύθυνση της αστικής τάξης. Αυτή βέβαια η διαδικασία, και εκεί θα κλείσω, ή μάλλον θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Οι ανταγωνισμοί οι οποίοι εξελίσσονται και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα δεν είναι γενικά ανταγωνισμοί των κεφαλαίων. Είναι, βεβαίως είναι αυτό το πράγμα. Αλλά τα κεφάλαια συνεχίζουν να έχουν κρατική αναφορά, συνεχίζουν οι κανονιοφόροι να είναι αυτοί που ρυθμίζουν την εξέλιξη και του ανταγωνισμού τους. Η υποτίμηση της πλευράς του υπεριαλισμού μας οδήγησε πολλές δυνάμεις, πάρα πολλές δυνάμεις στον πόλεμο, στην επέμβαση για παράδειγμα στη Ιουγκοσλαβία, αλλά και στο Ιράκ και στη Ιουγκοσλαβία περισσότερο, από την υποστήριξη, να έχουν μια στάση, από την υποστήριξη της επέμβασης, την στάση των ίσων αποστάσεων έως την αμηχανία, τη στάση αμηχανίας. Αυτή εδώ η αντιμετώπιση που συνεχίζει να έρχεται μέχρι σήμερα έχει σοβαρή αντανάκλαση στο πολύ χαμηλό αντιπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα σήμερα στη χώρα μας. Άρα, αν θέλουμε να πούμε πού ξεκινάμε, χρειάζεται, επαναλαμβάνω και κλείνω για μας, η διαδικασία ενίσχυσης από όλα τα πολιτικά υποκείμενα και συγκρότησης των αντιστάσεων, των αιστιών αντίστασης των λαϊκών στρωμάτων. Μέσα, ναι, και από τη διαδικασία της κοινής δράσης. Γιατί δυστυχώς δεν φτάνει καθένας μόνος του. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Η ενίσχυση των αντιστάσεων σε αντικαπιταλιστική, αντιπεριαλιστική κατεύθυνση. Αυτές οι αντιστάσεις μπορούν να μας δώσουν, να ενοποιηθούν προοπτικά σε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, το μέτωπο αντίστασης και διεκδίκησης, για να έχουμε διαφοροποίηση των ταξικών συσχετισμών που είναι σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού και να μπορούμε να βλέπουμε παραπέρα. Όλα τα άλλα, αν πούμε για προγράμματα, ξέρω εγώ, και ανατροπές, είναι λίγο πολύ προγράμματα γραφείου, είναι ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες νομίζω ότι δεν βοηθούν την υπόθεση της εργατικής τάξης του λαού και της κοινωνικής ανατροπής. Αυτά. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει μια τελευταία σύντομη ερώτηση, αλλιώς να κλείσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα άτομο που λέγεται Ανταμό και δείχνει σηκωμένο χέρι αρκετή ώρα. Αυτός είναι από την αρχή όμως. Είναι από την αρχή και γι' αυτό δεν του έχω δώσει το λόγο. Ένα λεπτό να δω αν... φίλε, θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Έχεις σηκώσει από αυτό το χέρι ή από πριν ήταν? Όχι. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω κάτι. Απλώς ήταν λάθος πατημένο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους ομιλητές
για όλα, για τις εισηγήσεις τους, για το ότι σεβάστηκαν τον χρόνο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κουβέντα, ακούστηκαν πολλά. Θα υπάρχει μια απομαγνητοφώνηση και από μεριάς μας κάποια στιγμή. Θα αργήσει όμως λίγο, η οποία θα ανέβει και στο site. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Μένουν πολλά θέματα ανοιχτά, αλλά νομίζω η συζήτηση πήγε πολύ καλά. Ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε σε κάποια άλλη εκδήλωση ή και από κοντά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Σε όλους. Καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα.